Πολύ καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα να κρυφτεί το λαμπάκι ψωμί. Μπράβο. Αυτό όχι. Δεν λέω για σένα. Χριστό, κατάλαβες. Καλημέρα, Βοστόνη μου. Καλημέρα, Μασαχουσέτη μου. Τόσο μα τόσο απλά. Το λέμε από χθες, έτσι. Όλη η εβδομάδα αυτή θα πάει έτσι. Καλημέρα, Βοστόνη μου. Καλημέρα, Μασαχουσέτη μου. Και ειδικά σήμερα θα τιμήσουμε τους περίπου 1.100.000 Ιρλανδούς που ζούνε σε αυτήν την πόλη. Γιατί το Πουσουκού Παπαδόπουλα, ναι, αυτό αποδείχθηκε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Παρουσιάζουμε Χρήστο Κιώση, ένα ακόμη πρωινό τρίτης είναι μαζί μας, αναπόσπαστο στέλεχος της Τρόικας, την οποία ακούτε από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί και σαρώνει και στις τελευταίες μετρήσεις, παρά τον πόλεμο που δέχθηκε πανταχώθεν, εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Πασίγνωστος παραγωγός και ηχολήπτης Ιρλανδός. Επί χρόνια γνωστός ως DJ Μακκίος. Μακκίος, ναι. Ειδικά για την εβδομάδα αυτή είναι, ναι, Μακκίος, δεν είναι Κίος. Έτσι το παραδέχεται και ο ίδιος. Μακ Τσαλτίδεν. Έχουμε τρεις διαγωνισμούς, τους οποίους δεν θα κάνουμε το λάθος να τους πούμε μετά από 10 λεπτά, yeah, όπως εψέ, yeah, που φάγαμε τα πρώτα 8 λεπτά με φασαρία και πολλοί κόσμος άκουσαν ότι δεν δίνουμε τίποτα, γύρισε αλλού, φταίει ο Τσαλτίδης και ο Παπαδόπουλας. Εγώ ήμουν παγωτό, πολλοί περιμένανε Βοσκόπουλο, το είδε χθες άτομο, λέει, εσύ είπες για Βοσκόπουλο, yeah, λέει, δεν το άκουσες. Σας άγκουα, λέει, μέχρι και τέταρτο, μετά λέει το γύρισα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για στάνταρ πράγματα ραδιοφωνικά, τα οποία είναι εγκλήματα. Πάει κιόλας για να κόμπλους. Α, άντε ρε. Ναι. Θεός χωρέ τον Θανάση τον Γιαννακόπουλο. Πρέπει να γίνει τώρα το πρωί, τώρα. Γιατί δεν. Ναι. Τώρα μόλις πρέπει να γίνει, γιατί. Μόλις τώρα. Έφυγε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο αδερφός του Παύλου, εκ των ιδιοκτητών του μπασκετικού Παναθηναϊκού και επί χρόνια συνώνυμο της λέξης Παναθηναϊκός. Και επειδή συνηθίζουμε να λέμε. Να λέμε αντίο στους επωνύμους, πριν από περίπου μία ώρα. Έχασε τη ζωή του ένα παλικάρι με μηχανή εδώ πέρα πάνω στο περιφερειακό. Έγινε πανικός, Μάρια. Ναι. Καλύτερα με το περιγράψεις. Και η εικόνα δεν το λέω καν. Να μην μάθεις, ναι. Ναι, δεν λέω τίποτα. Κάτι που άκουσα μόνο. Δεν θέλω τίποτα. Τώρα, να δω τι να πεις. Θεός χωρέσει όσους φεύγουν. Αλλά ένα παλικάρι ξεκίνησε για τη δουλειά του και δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Στο περιφερειακό αυτόν, ο οποίος είναι τώρα από τα κλισέ Καρμανιόλα, είναι λάθος. Είναι ελληνικός περιφερειακός. Και φυσικά και επειδή ο Έλληνας είναι ο χειρότερος οδηγός του πλανήτη. Δεν καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα το λένε όλοι. Τώρα το πρωί άκουσα συγκοινωνιολόγο που είπε στο περιφερειακό αυτό, παιδιά, με τίποτα πάνω από 80. Με τίποτα. Δηλαδή στα 81 είναι κίνδυνος θάνατος. Μουσική. Α, οπότε ναι, μπήκαμε πιο γρήγορα με αυτό το κομμάτι. Ένα λεπτό. Καλά έκανε. Εντάξει, καλά έκανε. Μοιάζει με Πανούση Έλληνα, νέο Έλληνα. Ναι. Εισαγωγή. Ναι, καλή παρατήρηση. Λοιπόν. Πάμε να πούμε τι δίνουμε, γιατί φυσικά εμπλέκεται το κομμάτι για προφανείς λόγους. Είπαμε αυτή η εβδομάδα όλοι, εμείς είμαστε λίγο ανάποδοι. Yeah. Γίνεται κάτι και μετά του κάνουμε αφιέρωμα, γιατί θέλουμε να δούμε πώς πάει, τι γίνεται. Επειδή το Πουσουκού είδα περίπου 1.100.000 Ιρλανδούς στην πόλη αυτή, να ξεκινήσω πριν τους διαγωνισμούς με το ποιον αναζητώ. Λοιπόν, Σάββατο βράδυ, στη Τζιμισκή, στα Λαδάδικα, ευθεία πάνω από το Σάρωθρον, του Άκη του Σακισλόγλου και του συνεταίρου του, γιατί καμιά φορά λέμε Σακισλόγλου και ο συνεταίρος παρεξηγείται. Κατούνι! Βλέπω δύο παλικαράκια. Τώρα, προφανώς φίλοι, ξαδέρφια, μπορεί και άλλο, αδέρφια, δεν ξέρω τι, δύο παλικαράκια. Το ζουμί πιο. Φοράνε και οι δύο καπέλα του Αγίου Πατρικίου. Αλεγωνιά. Βλέπω, κάνουν μπαμ. Το θέμα ποιο είναι. Κοιτάω τι φοράει ο ένας κάτω από τον μπουφάν του. Κατάλευκο φούτερ. Φούτερ, α, τώρα τραμακό δεν ξέρω. Προφανώς φούτερ, γεμάτο φαινόταν, φούτερ. Με τεράστια σημαία. Oh. Union Jack. Huh. Για να το πω σε απλά ελληνικά. Την σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας. Επειδή το παλικάρι κατευθυνόταν. Σαν να πηγαίνει με Παλαιστινιακό στην Ιερουσαλήμ. Μπράβο του. Επειδή το παλικάρι κατευθυνόταν προς τον κεντρικό δρόμο, το κεντρικό, το πλατή Καλντερίμι. Των Λαδάδικων. Δηλαδή, στα ελληνικά να πω των Λαντάντικων. Μην προσβάσει. Α, σε μπερκάμε, είναι τώρα. Τον, βασικά τον έξω από οξύ. Ναι, καλά, εντάξει. Ηρακλειδίζεται έτσι. Φόρατε τέτοια. Τον έξω από οξύ. Άντε, ρε, χαμε. Λοιπόν, επειδή πήγαινε προ το Ντούμπλινερ του φίλου μα του Κεν. Μον Κεν. Να σε καλά. Έφυγε από εκεί. Όπου ήταν περίπου 1000 Ιρλανδοί μέσα. Αν ακούει το παλικάρι. Πρώτον, ζει. Δεύτερον. Είναι καλά, είναι αρτιμελής. Oh.
ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Σμακ! Δεν κάνουμε πλάκα. Αργ! Ανοίγουμε γραμμές μόνο για το παλικάρι αυτό. Σάββατο βράδυ στα Λαδάδικα, δεν κοροϊδεύω. Φοράει καπέλο του Αγίου Πατρικίου και από μέσα φοράει φούτερ με Union Jack, με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη σημαία της μεγάλης, της τεράστιας, της Βρετανίας. Δηλαδή τη σημαία της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μαζί. Αυτός με καπέλο του Αγίου Πατρικίου πήγαινε προς τον Ντούμπλινερ. 23-10-287-888. Ανοίγουμε γραμμές μόνο για το παλικάρι αυτό. 23-10-287-888. Έγινε, το ορκίζομαι, στην ψυχούλα της μανούλας μου. Πόπο, Χρήστο, γιατί εγώ το ακούω έτσι. Το 3 είμαι εγώ. Εντάξει, τέλεια, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε στους διαγωνισμούς τώρα, παιδιά. Συγκεντρωθείτε, γιατί έχουν πάρα πολύ ψωμί. Είναι δύο διαγωνισμοί. Σίγουρα το παίζει και καμπόσος. Σου λέει, βάζω και αυτό, ανοίγω και το τέτοιο να βλέπω, να βλέπω και την μπλούζα, κατάλαβες. Ναι. Άρε, κακομύρι. Δύο διαγωνισμοί τρέχουν. Στον έναν απλά, για να βοηθήσουμε την κοινωνία όλοι, έχουμε μια τριπλή εκδοχή για να σας βοηθήσουμε. Γιατί διαπιστώνουμε ότι είστε ψιλομπούφοι, έτσι. Την πληρώνει και ο φίλος την πληρώνει, όχι πλέον τίποτα άλλο. Ο πρώτος διαγωνισμός. Δύο διπλές προσκλήσεις, προσέξτε, όχι μία, δύο διπλές. Ρεζάφ, με πήρες και όταν έβαζα τα παπούτσια. Θα σε καλέσω τώρα, στον αέρα είμαστε, Ρεζαφίρη. Στον αέρα, κάτι σημαντικό είναι προφανώς. Στο διάλειμμα θα σε πάρω. Στο πρώτο διάλειμμα θα σε πάρω. Για προφανώς είναι για συναυλία. Θα σε πάρω. Εγώ κάνω αμάν. Με γράψεις κανονικά. Με γράψεις. Γράψεις τον Ασλαμά. Και δίνεις προσκλήσεις σε εκπομπές με ακροματικότητα 0,3%. Πάρε και τη μαχαιριά σου, Ζαφ. Λοιπόν, θα τον πάρω. Με πήρε το παιδί. Ήμουν σπίτι και γόμουνα. Έκανα σαν τρελός και χτυπούσε το τηλέφωνο. Ζαφίρι, το είδα. Εκπομπή έχω. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα με υπογραφή Μάριου Ασλαμή. Ο ήχος του όπλου. Το εμβληματικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου ένα χρόνο. Ένα από τα κορυφαία της έργα και ένα από τα κορυφαία σύγχρονα ελληνικά έργα, ο ήχος του όπλου της Λούλας Αναγνωστάκη, σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, ανεβαίνει από το θέατρο Σταθμός και στη Θεσσαλονίκη. Ξανά μανά, νομίζω, εγώ το είχα δει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά, με Πέγκη Σταθακοπούλου, Τζέννη Σκαλάτου, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρο Μερμίγκη, Αγισίλα Μικελάτο και Κώστα Νικούλη, αγαπημένο Κώστα Νικούλη. Στο θέατρο Αυλαία, εψέ ήταν η πρεμιέρα. Επειδή είδαμε για Βοσκόπουλο χθες, σήμερα δίνουμε για τον ήχο του όπλου. Απόψε στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9. Θα παίζετε και αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Εμείς δίνουμε για απόψε. Δηλαδή, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, τη λέξη θέατρο οπωσδήποτε και το αποστέλεις στο 54526. Τεράστιο έργο, μεγάλη παράσταση, ο ήχος του όπλου. Λοιπόν, είναι φυσικά και μέρα Opticon Express. Ως συνήθως υπάρχει Opticon Express όλες τις μέρες, αλλά κυρίως την Τρίτη, που έχουμε τον απόϊχο, τον From Sound που λένε οι Άγγλοι, της αγωνιστικής δραστηριότητας του τριημέρου. Αγόρι μου. Κερνάει μετά την πεντάρα, μπράβο. Όχι, όχι. Μπράβο. Χρυσάνθου και δαρία σήμερα. Από αυτά θα τη βγάλεις, νομίζεις. Αν δεν έφερνε σήμερα κεράσματα, θα είχε ξεφωνηθεί. Αυτά είναι μόνο για σένα, ρε. Κλαίω. Έχει φτεδάκι, μόνο κανένα. Επιλογή που βλέπω. Ποιος άλλος το θυμήθηκε. Ποιος άλλος το θυμήθηκε. Το τσέκαρε. Ποιος άλλος. Άντε, ωραία. Λέω, άστα αυτά εκεί. Ωραία. Ναι, ναι, άστα αυτά για μένα και άστα και για τα παιδιά κάτι. Ωραία. Που λένε μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Σε χρήσαν το Τσαλτίδι, τον άνθρωπο που με ρίμνησε για να πάρω 5 ευρώ αύξηση το μήνα. Να είναι καλά το παλικάρι. Άχμα, το λέω αυτό. Ούτε θα το βάλεις το βάλει και εσύ. Τα οποία δεν... Θα σου πω. Τι. Άστα σου πω. Λοιπόν, πάμε. Μην το παίρνει και τα πέντε, λέγει για θέατρα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Opticon Express. Καλημερίζουμε Αντώνη Δεμάστερ ο Φόρας Δημητριάδη και το επιτελείο του και από τα 4 καταστήματα στην πόλη. Απλά λέμε πολλές φορές 3 γιατί στο διαγωνισμό παίρνουν μέρος στα 3. Δεν συμμετέχει το Πριβέ στο Μακεδονία Παλάς που είναι κάτσε καλά μαγαζί και αξίζει να το επισκεφτείτε. Αλλά για τα δώρα για την κούτρα δεν πηγαίνεις στο Μακεδονία Παλάς. Προσέξτε λοιπόν. Σου δίνουμε 3 ευκαιρίες.
σε τρεις απαντήσεις να δώσεις για το διαγωνισμό για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως εισαγωγής από τα Opticon Express. Να η ευκαιρία, Κροατή. Να τονίσω εδώ ότι αυτά που φοράω είναι από το Opticon Express, με έχουν σώσει. Μπράβο, Μάριε. Έχω κάτσει πάνω τους, έχουν πέσει κάτω, τα έχω πατήσει, τα πετάω δεξιά-αριστερά. Δεν μου φεύγουν από το λαιμό ποτέ. Matrix. Εφαρμόζουν σε όλους τους λαιμούς. Από τον πιο λεπτό λαιμό της Αναστασίας, ας πούμε, που είναι εδώ πέρα η χολήπτριά μας, μέχρι και του Παπαδόπουλα που είναι σαν κάβος στο ναύπλιο. Λοιπόν, αυτό με αφορμή το ότι ο Τσατσαρός έχει καταγωγή από το ναύπλιο και διάφορα που μας είπα τα πούμε αύριο. Μπράβο, λοιπόν, προσέξτε. Α, έχουμε Α, Β, Γ. Capital City. Λοιπόν, ποια είναι η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή που είδαμε στις κερκίδες της ελληνικής Super League? Για μένα δεν είναι μόνο αυτής της αγωνιστικής, αλλά είναι τη σεζόν μέχρι σήμερα. Η με διαφορά πιο παλιμπεδίστικη στιγμή δεν πίστευα ότι την είδα. Διότι όταν την είδα, λέω αποκλείεται. Στην κερκίδα. Μιλάμε τώρα για αυτήν την αγωνιστική, 25η. Και ξεκινάς από το Σάββατο. Μπράβο. Και πιάνεις μέχρι και ΕΨΕ που έπεσε η αυλαία στις 20:52 στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Παλιμπεδίστικη στιγμή στις κερκίδες. Για μένα είναι φετινή μέχρι στιγμής. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι ακόμη πιο παλιμπεδίστικο. Μέχρι και σήμερα από αυτές που έχουμε δει σε βίντεο στις μεταδόσεις από Nova Sports και από ΕΡΤ, είναι με διαφορά η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, δεν το ξέρεις αυτό. Οκ. Okay. Απίστευτο look-alike quiz. Daniel Larsson, ο Σουηδός άσος του Άρεος. Με ποιον Θεσσαλονικιό μοιάζει απίστευτα Ανφάς. Όσοι προφίλ Ανφάς. Χθες σε τρία κοντινά του πραγματικά τρόμαξα. Δεν δίνουμε την παραμικρή άλλη βοήθεια. Θεσσαλονικιός Ανφάς. Το ξέρετε όλοι. Και επειδή προφανώς και σε αυτό δεν μπορείς να απαντήσεις, ακούμε το κομμάτι που παίζει τόση ώρα. Δώσε σε παρακαλώ πολύ, Χρήστο. Αφού λοιπόν η πόλη βρήθη Ιρλανδικού στοιχείου και το κομμάτι αυτό υπήρξε μαγαζί που το βράδυ της Παρασκευής και το βράδυ του Σαββάτου παίχτηκε περίπου 15 φορές, κατανοητό το κομμάτι που ακούμε, σε ποιον ή σε ποιους ανήκει η σύνθεση? Αφού όλοι το γουστάρανε και χτυπιούνται και το ζητούσανε, έμαθα για παρέα η οποία το ζήτησε στο Rover. Καλημερίζουν τα παιδιά από το Rover. Λοΐζος. Το ζήτησε 4-5 φορές. Μία παρέα η οποία ήπια από 80 μπύρες ο καθένας. Το ζήτησε το κομμάτι 4-5 φορές. Σε ποιον ή ποιους ανήκει η σύνθεση? Σε ένα από τα τρία απαντάς και μπαίνει στην κλήρωση. FM και NO, το ονοματεπώνυμό σου. Δίπλα μία έστω απάντηση από τις τρεις. Αποστολή στο 54526. Αν απαντήσεις και στις τρεις και οι δύο είναι λάθος, θα μετρήσει μία η σωστή. Τόσο καλοκάγαθοι άνθρωποι είμαστε εδώ στην Τρόικα, στον Λίμπρο της καρδιάς σου. 123 έκανε απόπειρα να απαντήσει. Λοιπόν, 817, Alex Silver, το μήνυμά σου θα το διαβάσουμε γύρω στις 11:15 και 20, δηλαδή το διαγωνισμό Opticon Express, και μόνο λόγω του μηνύματός σου θα τον κλείσουμε πιο νωρίς. Συγγνώμη. Εντάξει. Το μήνυμά σου έχει πολύ ψωμί. Όλα τα μηνύματα. Άστα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τέτοια μηνύματα σε μουσικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα αμφιβάλλω αν έρχονται. Αν είσαι ΠΑΟΚ, τι τέτοια στέλνεις. Δεν υπάρχει. Είσαι φωτεινή εξαίρεση στον κόσμο του ΠΑΟΚ που είναι Πάολα, Τερζής κτλ. Είσαι ο κανόνας. Να σε καλά, να σε καλά, Άλεξ Σίλβερ. Σήμερα γιορτάζει Χρύσανθος Τσαλτίδης. Να δώσουμε τα επίσημα της ημέρας. Τρίτη 19 του Μάρτη, Σωτηρίου 2019. Χρυσάνθου και Δαρίας, το έχει πρώτο το ημερολόγιο μας. Μπράβο στο Χρύσανθο που δεν λούφαρε, θα μπορούσε να πει όχι. Εγώ γιορτάζω μόνο τα Χριστούγεννα και να λουφάρει. Δεν γιορτάζει. Δεν γιορτάζει, λέει. Και Χριστούγεννα δεν γιορτάζει εσύ. Όχι. Όπως είμαι τις παντρεμένες. Γιατί είναι πολύ. Τις Δέσποινες. Ναι, γιατί είναι πολύ. 15 Αύγουστο. Α, οι Χρυσάνθες μόνο. Α, sorry. Γιατί αυτό. Έμαθα ότι η Χρυσάνθη γιορτάζει 25 Οκτώβρη. Έχει κι άλλα. Καλά, έχει πολλά ρε στη μέση. Ναι. Ναι, με συγκίνησαν δύο παιδιά προχθές που πήραν τηλέφωνο που έλεγε Μάριος. Όντως, πριν 4-5 μέρες. Δεν όμως, εγώ είμαι της Παναγίας. Αλλά είναι Μάριος, γιορτή. Δημητρίου Νεομάρτυρος, Κλαβδίου, Ιλαρίας, Διοδόρου και Μαύρος σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά. Ποιος, ο Μαύρος ο Θεός. Ποιος, ο Μαύρος ο Θεός. Το μεγαλύτερο χρόνια... center for που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Φοβάμαι ότι μπορεί να συμφωνήσω.
Ναι. Φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να υπάρχει τη δεκαετία του 60 και του 70 αρχές, έτσι. Ναι, εντάξει. 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 Τα παραλέω, αλλά. Είναι Σιδέρης, είναι Αλεξιάδης, αλλά. Εντάξει, δεν ναι. Τους πρόλαβα, δεν έχω εικόνα. Ναι, θα πάω κι εγώ από αυτούς που πρόλαβα σε Θωμά Μαύρο. Ένα ίχνος μπροστά από τον Νίκο Αναστόπουλο. Ποιος Αναστόπουλος? Ούτε η τρίχα της τελευταίας τέτοιας από τα μαλλιά του Μαύρου δεν ήταν, ρε. Συγγνώμη, παιδιά. Χαμένα από εδώ πέρα, συγκρίσεις Μαύρου. Είδατε προχθές. Συγκρίσεις Μαύρου Αναστόπουλου, ο άνθρωπος που δεν κέρδισε ποτέ στην Τουμπάρα. Στο αρχείο ενώ της... ο Μαύρος μας έκανε άνω κάτω. Στο αρχείο της ΕΡΤ είδατε ατρόμητο ΣΑΕΚ 1975 Μάιος. Μάιος, ναι. 2-2. 2-2. Κάτω τσιμέντο. Τσιμέντο. Από τον Ατρόμητο, από την Ενδεκάδα, ο πιο ξανθός είναι σαν και εμένα. Είναι γενής. Παναγιώτη, σε θυμήθηκα, δεν το έβλεπες? Δεν το βλέπω, όχι. Συγκλονιστικό. Είμαι στην κουζίνα, γιατί ντύνομαι για να φύγω. Ναι. Για να πάω στο ραπ. Ναι. Και ακούω, λέω τώρα, εντάξει, Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Δεν είναι ακριβώς περιγραφή. Είναι αυτά που βάζαν κάποιον, ρε παιδί μου, ξέρεις, να λέει: εδώ πήγε το φαλό στο γήπεδο. Περίμενε. Του, έτσι, αυτό. Γιάννης Γιακογιάννης. Α, Γιακογιάννης. Γιάννης Γιακογιάννης. Οριακά τον γνώρισα. Ναι. Στο λόγο μου. Ναι. Οριακά τον γνώρισα. 75. Οριακά εγώ. Φουντουκίδες δεν ήταν τότε. Γιάννης Γιακογιάννης τον γνώρισα οριακά. Το βρήκες. Πάμε, δώσε. Βάγνερ δίνει στον Τσάμι. Τσάμι στον Δέδε. Ο Δέδες ξανά στον Τσάμι. Μπαίνει ο Τσάμις μες στην περιοχή. Κάνει το σούτο και στο. Αυτός που θυμίζει να την έρθει με το τέρμα του Τσάμι. Βάγνερ δίνει στον Τσάμι. Δυνάμω στο λίγο Χρήστο. Γιακογιάννης. Τσάμι στον Δέδε, ο Δέδες ξανά στον Τσάμι. Μπαίνει ο Τσάμις μες στην περιοχή, κάνει το σούτο και στο τώρα το κατάλαβα. 11 η ΑΕΚ με το τέρμα αυτό του Τσάμι. Προσέξτε την φάση αυτή. Τσάμι, συγγνώμη. Δίνει στον Αρδίζολ που μπαίνει μπροστά. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και σημειώνει το 2-0 στέλνοντας με αριστερό. Πρέπει εδώ ο Αρδίζολ να έχει κομμένες κάλτσες, σε Χρήστο. Α, 2-0 ο Ατρόμητος. Δίνει στον Αρδίζολ που μπαίνει μπροστά. 0-2 η ΑΕΚ. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και σημειώνει το 2-0 στέλνοντας με αριστερό σου την μπάλα στα δίχτυα. Και δίνει κεφαλιά Αρδίζολου, πέταξε την μπάλα στον Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου μπαίνει στην περιοχή και δίνει στον Αρδίζο. Αρδίζο είναι πάρα πολύ κοντά στον γκολ. Αλλά δεν έπαιζε την μπάλα, κλέτσε αέρα που λένε. Είναι μια ευκαιρία της ΑΕΚ στο 84. Ακούτε την εκπομπή η φωνή της Ένωσης. Και ξεκινάει ο Κουφογιάνγκος τώρα. Εδώ και πέρα θα πάρει τη δραματική εξέλιξη, τη γνωστή άλλωση στο παιχνίδι. Κάνει ευκαιρία για το 3-0. Ο Ατρόμητος είναι στην επίθεση. Βακάλης με τον Κότσαλο. Ο Κότσαλος στο 2-1. Ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό μετά την ευκαιρία. Είναι ο Βακάλης που είχε τόσο Παναθηναϊκό, προωθείται. Διώχνει ο Παπαδόπουλος και φεύγει εδώ ο Παντελίδης. Βγαίνει και ο Σιδηρόπουλος και ο Παντελίδης κατορθώνει να πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα του Σιδηρόπουλου που είχε πραγματοποιήσει. Βάλει και το 76 Ολυμπιακός Μπάκου 0-4. Φίλε, δεν υπάρχει. Του Ατρομήτου βλέπεις φάτσες. Μαλλιά βλέπεις, μαλλί. Περίμενε, δεν υπάρχει. Η Κυριακή, πότε έχει ξεκινήσει, Μάρια? Τι? Η Αθλητική Κυριακή. Κότσολο, ούτε θυμάμαι. Δεν έχει σχέση με τον Κότσολο της Καλαμαριάς, του Απόλλωνα. Ρε, hey, Μάρια. Μήπως ήταν στον. Περίμενε. Μήπως ήταν στον Ιωνικό. Ιωνικό ή, ή προοδευτική. Ναι, κάτι εκεί. Πότε είχε ξεκινήσει αυτή την Κυριακή? Τώρα, ποια χρονιά είναι? Ναι. Ο Φουντουκίδης δεν ήταν στις αρχές. Χρήστο, πότε είναι, μέσα του 70, η Αθλητική Κυριακή. Από τότε, από 68-69. Σαν Αθλητική Κυριακή. Ναι. Το Φουντουκίδη όμως δεν θυμάσαι. Το θυμάμαι το Φουντουκίδη, βέβαια. Αυτός ναι. Παρουσίαζε, νομίζω. Για πολλά χρόνια. Και μετά πήρε να σκεφτώ λίγο σκητάλιο τέτοιος ο Διακογιάννης. Ναι, να το σκεφτώ λιγάκι ήρεμα. Ναι. Ο οποίος ζει ο Βαγγέλης ο Φουντουκίδης, έτσι. Ο άνθρωπος. Ζει ο Βαγγέλης ο Φουντουκίδης, ναι. Πανιένια. Ναι. Λοιπόν. Τα γυαλιά τα υπέροχα, ε. Λοιπόν, παιδιά. Γιώργο Ιταλό, καραμπαγλαμάσεις εσύ, αγόρι μου. Καραμπαγλαμάσεις. Γιώργο Ιταλό, μέχρι και εγώ το ξέρω. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Δύο διπλές προσκλήσεις για τον ήχο του όπλου. Απόψε, ώρα 9, θέατρο Αυλαία. Παραστασάρα, το υπογράφω. Τεράστιο έργο τη Λούλα Αναγνωστάκη. Η αγωνία. 72. Ναι, 60 τόσο ήταν. Ναι, και εγώ τόσο λέω το τέλειο 60 τόσο, ναι. Το βλέπει τώρα ο Χρήστος. Το 1972 ξεκίνησε. Με Γιάννη Γιακογιάννη όμως, ναι. Απλά ήταν και ο Φουντουκίδης κάποιες θέσεις. Και ήταν και ο Φουντουκίδης, ναι. Λοιπόν, παραστασάρα το υπογράφω. Είναι η αγωνία γύρω από ένα όπλο που υπάρχει, αλλά ποτέ δεν θα εκπρισοκροτήσει. Είναι τεράστιο έργο, πραγματικά. Και Opticon Express, Α, η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή
στην ελληνική Super League της αγωνιστικής για μένα είναι όλη τη σεζόν μέχρι σήμερα. Δεν ξέρουν τώρα θα γίνει μέχρι το Μάιο. Μπορεί να προκύψουν άλλες 2-3 πιο παλιμπεδίστικες. Αν δεν το ξέρεις αυτό, Ντάνιελ Λάρσον, αν φας με ποιον Θεσσαλονικιό, μοιάζει καταπληκτικά. Βλέμμα, γωνίες στα ζυγωματικά, ειδικά όταν κοκκινίζει, απίστευτο. Δεν δίνουμε επαγγελματική ιδιότητα, θα έρθουν 800 απαντήσεις. Και η Γάμα, μία ερώτηση που έχει να κάνει με την Βοστονίκη. Το κομμάτι που ακούμε τόση ώρα, το Whisky in the Jar, σε ποιον ανήκει. Σε ποιον ανήκει η σύνθεση ή σε ποιους, έτσι. Κανονικά. 164. Στείλε τη συνέχεια, γιατί κόβεται το μήνυμά σου και είναι άδικο. Καλημέρα. Είναι το γνωστό παοκτσάκι, έτσι, 164. Καλημέρα. Σεμινάριο αμυντικής τακτικής Γιούρι Γκέλλερ πρόσφερε ο Απόλλων Σμύρνης. Θέλει περισσότερη δουλειά το σύστημα για να κόψεις κάποιον με τα μάτια. Επ, εκεί στείλε τη συνέχεια. Εγώ κρατάω αυτό, έτσι, και ο Παπαδόπουλος νομίζω. Θέλει περισσότερη δουλειά το σύστημα για να κόψεις κάποιον με τα μάτια. Εγώ θέλω να πω στον Νίκο το Βαφέα, για τον οποίο άλλοι λένε ότι είναι αριανός, άλλοι λένε ότι είναι το παιδί Ηρακλειδέας, να είναι καλά, είναι 21 ετών, το μέλλον του ανήκει, έχει τρελά σωματικά προσόντα, δεν κάνω καθόλου τώρα πλάκα, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στον συγχρονισμό και στις κινήσεις. Δηλαδή, χθες εμπλέκεται στα 3, για να είμαι στα 4, από τα γκολ του Άρη. Δεν το λέω πονηρά. Στο πέναλτι. Κάνει κάκι στη άμυνα. Στο πέναλτι δεν πρέπει να γίνει ποτέ, δεν υπάρχει λόγος. Χίλια μπράβο στον Θωμά τον Ασλίδη για την παρουσία του χθες. Χίλια μπράβο. Για την αντίδρασή του στον Νίκο τον Βαφέα για το πέναλτι που κάνει. Μπράβο στον Θωμά τον Ασλίδη. Χρυσανθέ, μπορεί να το πάρει τον Έσι. Τον Έσι. Γι' αυτό ο Θωμάς, δεν το λέω ότι είπα πονηρά. Ο Απόλλων είναι κακός. Ναι, ο Απόλλων, να πω κάτι παιδιά. Ναι, επειδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Ναι, σφαγή. Στο Λάρσον. Το βλέπω. Εντάξει. By the book. Πέντε πότε ξαναβάλατε. Εγώ ένα με Καλαμαριά θυμάμαι. Καλαμάτα. Και στην Τούμπα, α, 4 είναι εκείνο. Χαμένο. 6 από τον Ηρακλή φάγατε. Ναι, ναι. Χίλια μπράβο στο Θωμά τον Ασλίδη. Χίλια μπράβο. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Διαλόγ, να δώσω διάλογο. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άντε γρήγορα στο διάλειμμα, πάμε να φάμε σπανακοπιτάκια, Μάριε. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στην πεθερά του Χρυσανθού, την κυρία Χρυσάνθη, η οποία έφτιαξε ονειρικά σπανακοπιτάκια και τυροπιτάκια. Δεν έχουμε λόγια. Δεν γιορτάζουν οι Χρυσάνθες σήμερα, μόνο οι Χρύσανθοι. Είναι Χρυσάνθου και Δαρίας. Αν σε λένε Δαρία, γιορτάζεις. Αν σε λένε Χρύσανθο, γιορτάζεις. Όχι οι Χρυσάνθης, είναι Χρυσάνθου Πρωτομάρτυρος. Έτσι, χίλια μπράβο στην κυρία Χρυσάνθη, την πεθερά του Χρύσανθου, τη μητέρα της Κατερίνας. Μπράβο. Να κάτσε να την πω να τα ακούσει, να τα ξαναπείς. Βάλε, με την ησυχία σου. Πρέπει να ανοίξει μαγαζί. Μην πρέπει το να λες, κάνει. Φίλε, το λέει συνέχεια. Μέσα θα πούμε. Αλήθεια, εκεί θα πούμε. Το λέει. Φυσικά. Τέλος. Δικαίωση Ισλαμή. Τέλος. Δεν μπορεί να φανταστεί τα φαγητά και τέτοια. Μα το φέρετε πάνω. Θα βάλω τη μάνα μου και την πεθερά μου στην κουζίνα, μάγειρες και τα λοιπά. Τελειώσαμε. Να ανοίξει το μαγαζάκι, θα πάρει και τον Ασλαμάτρα αξιών εκεί πέρα. Έτσι θα φύγουν τα γεροπιτάκια. PR θα κάνει. Έτσι, άκουσε. Oh, πολύ ξύλο. Θα μας πού, ή να πάρουμε μεγάλο πάγκο κιόσκι έξω από την Τούμπα και να είμαι εγώ. Για να βαράνε βελάκια και να παίρνουμε και. Όποτε θέλουμε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, θα λέμε νάτος. Αλλά την άλλη δεν θα τιμωρούνται, ρε φίλε. Θα πηγαίνει στην πειθαρχική τη ΕΠΟ και θα τσαφώνουν. Θα φωνάζει μετά. Μου κάψανε το μαγαζί! Λέμε τους διαγωνισμούς και περιμένουμε από τον 164 τον Παοξή να στείλει τη συνέχεια από το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει. Σεμινάριο αμυντικής τακτικής Γιούρι Γκέλλερ πρόσφερε ο Απόλλων. Θέλει περισσότερη δουλειά το σύστημα για να κόψει κάποιον με τα μάτια. ΕΠ. Μετά το ΕΠ. Περίμενε λίγο. 164 μετά το 1-5 του. Στην πριν δύο εβδομάδες έλεγε το ίδιο. Στο Γιώργιος Καμπάνας. Μαχητής ήταν ο Απόλλων εκεί.
Πολύ... Να πω κάτι. Εγώ είμαι δίκαιος, είδες. Εκεί ο Απόλλων παίζει. Παίζει τίποτα. Πεντακάθαρα παίζει μπαλάρα και, δείχνει, και ρίχνει ξύλο. Με τον ΠΑΟΚ. Βλέπεις, δεν είναι το πώς αγκολβάζεις. Ναι, και... Εντάξει. Φιλέ, είχε τενέ. Είχε μπάμπι τενέ. Τώρα ήρθε χωρίς προβλήματα. Με το Βελέντζα ήρθε. Πολιούχος της Θεσσαλονίκης. Και ήρθε μέσα στο Βικελίδη. Ο οποίος είναι μια χαρά ο Βελέντζας. Πολιούχος της πόλης, δεν είναι ο τενές. Ο Μπάμπης ο Δανέας, Ιρλανδία. Ο Μπάμπης ο Ιρλανδός κόουτς, ναι. Στον Απόλλωνα, θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Το είπε 100 φορές. Πέμπτος κόουτς σε 7 μήνες. Τα παιδιά έχουν χαζέψει. Με το δίκιο τους. Και μπράβο, έχουν κουράγιο και χθες παίξανε. Και χθες παίξανε. Πάρτε μπράβο. Πάρτε για να μην είναι το ρασβάναρο. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλησούλες. Ο ήχος του όπλου απόψε. Θέατρο Αυλαία, ώρα 9, στην καρδιά της πόλης, πλατεία Χανθ, από τη Τζιμισκή είσοδος, παραστασάρα. Και Opticon Express, απαντάς σε μία από τις τρεις ερωτήσεις και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Ποια είναι η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή στις κερκίδες που είδαμε σε αυτήν την 25η αγωνιστική της ελληνικής Super League? Για μένα είναι η πιο παλιμπεδίστικη τη σεζόν μέχρι σήμερα. Δεν το ξέρεις αυτό. Ντάνιελ Λάρσον, ο Σουηδός παικταράς αριστερός χαφ του Άρεος. Αν φας με ποιον Θεσσαλονικιό πασίγνωστο, μοιάζει συγκλονιστικά στο αν φας. Δεν το ξέρεις και αυτό. Αφιέρωμα η ερώτηση στην Βοστονίκη, στην πόλη με τους 1.100.000 Ιρλανδούς. Το κομμάτι που ακούμε τόση ώρα, το Whisky in the Jar. Σε ποιους ανήκει συνθετικά ή σε ποιον. Σε ποιον ανήκει η σύνθεση. Έτσι, όχι ποιος το παίζει εδώ που ακούμε. Α, κάποιοι το παίζουν εδώ. Και φυσικά ψάχνουμε να βρούμε το παλικάρι που ήταν με τον φίλο του Σάββατο βράδυ στη Τζιμισκή, στα Λαδάδικα, ευθεία πάνω από το Σάρωθρον, και φορούσε καπέλο του Αγίου Πατρικίου, όπως και η μισή Θεσσαλονίκη. Βαρέθηκα να βλέπω καπέλα του Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Αγίου Πατρικίου. Απίστευτο. Ούτε στη Βοστόνη να ήμουν. Και φοράει κάτω από τον μπουφάν του άσπρο φούτερ με τεράστια Union Jack, τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας. Και κατευθυνότανε προς τον Ντούμπλινερ, στον Κεν. Αν ζει το παιδί, είναι καλά, μας ακούει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Κουέστα. Με σκαμνάκι και τσιγάρο. Χρήστο, Χρήστο, το είδες, δες το. Ορίστε, κυριουλάκι Πατρικίου. Πω, πω, 2014. Ένα σου το λέω το μάτσο. Θαλαμοφυλάκας, λες εδώ. Είναι ο, αυτός. Ναι. Τα έχω δει αυτά. Α, ο πάνω ποιος είναι. Δεν ξέρω, αλλά δεν μεγαλώ. Ναι, ήταν στο, αυτό είναι στο Δουβλίνο. Δουβλίνο, ναι. Στο Δουβλίνο, ναι, είχε πάει. Ναι, λατρεμένος. Και άλλες φωτογραφίες έχω δει. Ναι, ρε. Έχω τους παοξίδες που μου λένε τα double. Έχω και τους αεκτσίδες. Μου στέλνει τώρα ο φίλος ο Κώστας. Ναι. Ο αδερφός της νονάς του τέταρτου παιδιού. Ναι. Ο οποίος είναι αεκτσίς. Κάτσε, και του Χρήστου. Της Μαρίας. Και λέει. Κώστας και τα λοιπά, το επίθετο, ναι. Πρωταθλητής Ελλάδος 2018. Ναι. Άντε βρε και εσύ, άντε και εσύ! Ευχαριστώ για τις ευχές. Ο ένας λένε για double, ο άλλος μου λέει πρωταθλητής πέρσι. Α, 18. Έτσι υπογράφουν, ναι, τώρα. Ναι. Να καλημερίσουμε τον φίλο τον Ζαφύρη που μας στηρίζει Κομελά. Και κάνει πολλά για μας. Μαρατζάρι, καλά και λαϊκούς πολλούς. Ο μάνατζερ, ο Ζαφιές συγκροτημάτων κτλ. Ζαφύρη, να είσαι καλά. Θα δίνουμε λογικά για αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, παίζει ο Παντελής Αλασσινός στο Άβατον. Θα δίνουμε προσκλήσεις. Έτσι, λογικά. Γνωστό αεκτσάκι ο Παντελής Αλασσινός. Έτσι, αγαπημένος. Είχε και ένα ωραίο σκηνικό με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Τον είχε πάρει στο ταξί πριν 3-4 χρόνια. Και τον έφερε. Και μας έδωσε CD και στον Παναγιώτη, το οποίο το πέταξε κάπου, το βάλε σε καμιά άκρη. Και σε μένα. Ωραίος ο Παντελής. Καλά, μαζί του έχει CD και μοιράζει. Πολλά πράγματα. Είχε έρθει για πρόμο. Το κατάλαβα τον μπλουζάκι. Τι φορούσε, ΑΕΚ. Όχι, ένα μπλουζάκι με μια γραμμή εδώ πέρα έτσι. Τι λες, με την αφίσα, ρε. Και τι είναι, Παντελή. Α! Ναι. Απ' την αφίσα του live. Του. Ναι. Όλο αυτό φοράει. Την αφίσα του live. Ο Παντελής Αλασσινός, ποιο φοράει όλο αυτό, παιδιά, να καταλάβετε. Τον έχω δει 800 φορές. Ποιο είναι το αυτό. Τι φοράει αυτό. Όχι, ρε φίλε, σε διαφημιστή. Στο συγκεκριμένο, λες. Στο συγκεκριμένο, τότε. Γιατί λέει ο. Γιατί λέει ο Τσάλτ ότι πάντα λέει αυτό φοράει. Όχι, ρε, όχι. Τον έχω δει με πουκάμισο, με καρό πουκάμισο. Με πόλο μπλουζάκι, τον έχω δει με 100. Κυρίως με τίσερτ, βέβαια. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, γιατί μου στέλνει από Ολλανδία. Λέει θέλει να πάρει κέικ μαζί του από εκεί για εδώ. Αν μπορεί κέικ να... ναι, από την Ολλανδία για εδώ. Να το φέρει. Κουβάλισε, εγώ είχα φέρει. Ναι. Κέικ, όχι κέικ, κανονικό ρε ασλάμα. Ρε ασλάμα, ρε. Και σοκολατάκι. Α, άλλο. Τα άλλα τα κέικ, κατάλαβε. Sorry. Αν μπορεί να βοηθήσει κάποιο. Δεν συμμετέχω. Γιατί φοβάται, λέω, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν συμμετέχω άλλο. Ναι. Μουσική. Εντάξει. Έφερα, λέγει.
Ο 123, μάλλον απαντάει η Παναγιώτη. Για αυτό στο... είπα. Ποια είναι, απόπειρα, είναι ο συνθέτης. Όχι, ρε. Παλιμπεδίστηκε. Α! Όχι. Καλό όμως. Ναι. Όχι. Λέει ο 123. Αυτό θεωρεί... πρέπει να ρωτήσω ότι Άρης, ρε. Αν και είναι, είναι πολύ τρυφερή εικόνα και το παλικάρι δεν κάνει κάτι κακό. Καταρχάς περπατάει, είναι άνετος, κοιτάει προς την κάμερα, χωρίς κουκούλα τίποτα, με πολύ στυλάτο, πολύ ωραίο ντύσιμο. Εντάξει, Παναθηναϊκός είσαι. Αυτός που πήρε το σημειάκι του κόρνερ στο ΠΑΟ Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι αυτός η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή. Μπορεί να παλιμπεδίσει και να βγάλουν κανένα δοκάρι. Είναι, βέβαια, κατ' ουσίαν είναι. Είναι, ναι, είναι. Είναι. Δεν είναι όμως η πιο. Όταν δώσουμε την απάντηση, θα τη δώσουμε παρά 20. Θέλω λίγο να το βοηθήσω τώρα, αλλά. Για να σχολιάσουμε. Δεν το βοηθάω. Είναι στις κερκίδες. Δεν λέμε τύπου Παναγιώτη, ναι, γιατί δεν θα έχει νόημα. Ναι. Δεν θα έχει νόημα. Ψάξτε. Από το Σάββατο ως και ο χθες που έπεσε η αυλαία στο Κλεάνθη Βικελίδης 20 και 52 πρώτα λεπτά. Νομίζω η απάντηση Μάρη δεν θα έρθει ποτέ. Ας μην έρθει. Μια εβδομάδα ολόκληρη. Ας μην έρθει. Μην το πει, ναι, αν το μυαλό σου πάει, αν το έχει δει. Είμαι στο γήπεδο, δεν, άρα δεν είδα τηλεόραση. Δεν λέμε που είναι. Μπορεί να είναι στο Χαριλάου. Ναι. Μπορεί να είναι στο Ατρόμ το ΣΑΕΚ. Μπορεί να είναι στην... Είναι Super League σε αυτή την αγωνιστική, την 25η. Ναι, τι. Στις κερκίδες. Μπορεί να είναι στην παραλίγων σφαγή του Αγρίνου. Είναι μια εικόνα, η πιο παλιμπεδίστικη εικόνα. Δηλαδή, αν δεν το έβλεπα και μου το έλεγε εσύ και ο Παδόπουλος. Παλιμπεδίστηκε. Παλιμπεδίστηκε. Τώρα μην ξέρω τι σημαίνει παλιμπεδισμό. Ναι, αλλά λες 8 όταν και κάνω κάτι εγώ, συμπεριφέρομαι, και... κάνω κάτι εγώ και λες, μου πει ο Βαδόπουλος. Λες 8 και 52. Ή στο Βικελίδης είναι ή στο Άκα είναι. Βρε παλικάρι μου, τι είπα, κατάλαβες. Λέω, ξεκινάς από το Σάββατο έως και εψέ. 8 και 52 όμως λες. Πού να τα βάλεις πέρα μαζί. Βρε κατάλαβες, θα μου σου πω. Α, εννοείς από τη... Που τελείωσε. Α, που τελείωσε. Μην ψάχνουν, ας πούμε, μόνο στο Σάββατο. Βοήθα λίγο. Τι να βοηθήσω. Πρέπει να βοηθήσω. Θα δούμε, θα δούμε σε λίγο. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Κούτρα πάλι, γυαλιά. Λοιπόν, ο τάδε ρεμπαγλαμά, λέει Γιώργος Σταλός, καλά θα δεις πόσο μπαγλαμάς είσαι. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση από τον τεράστιο Γέστε 7. Δεν το διαβάζουμε και επειδή έχει πολύ ζουμί, θα γίνει και για αυτό η κλήρωση στις 11.30. Για να διαβαστεί και του Άλεξ Σίλβερ, αλλά και του Γέστε 7 που απαντάει με στυλ. Απαντάει in style που λένε οι Άγγλοι. Μπράβο ρε, γέστε 7. Παπαδόπουλα, μην ξεχνιέσαι, τώρα έχεις 65%. Γέστε 7. Γελάκι. Α, είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο. Αυτό διάβασε το που είναι. Παπαδόπουλα, μην ξεχνιέσαι. Επειδή κάθε εβδομάδα έλεγε ρε παιδί μου έχετε 30%, 35, 40, 45. Παπαδόπουλα, μην ξεχνιέσαι. Τώρα έχεις 65% για το πρωτάθλημα. Ο οπαδός του Ολυμπιακού από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, ο γέστε 7, πιστεύει ότι πλέον τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αγκαλιάσει τον τίτλο κατά 65%. Την προηγούμενη Παρασκευή μας έστειλε 45. Μας ανέβασε. Είναι δίκαιος. Ο πρωταθλητής προκαλεί σήμερα τον κόσμο του Παναθηναϊκού με πρωτοσέλιδο τον Γκερέρο να πανηγυρίζει και να κοιτάει προς την κερκίδα των Φανατικών και να λέει: αυτός έβαλε τις φωτιές. Είναι ανοιχτή πρόκληση. Η πράσινη όμως απαντάει με τεράστιο πρωτοσέλιδο, κατάλευκα κοτόπουλα με κατακόκκινα λυριά και τσουλούφια και γράφει κότες με τεράστια κόκκινα γράμματα. Δημοσιογραφία Ελλάδα. Αυτή είναι η δημοσιογραφία. Όχι. Αυτή εδώ. Αλλά μπράβο, το All About Άρης ποτέ τέτοιο. Ποτέ κάτι. Το βάζουμε εδώ για μας. Και βάζει αρχικά. Αυτό το βάλε η Άρης είσαι. Όχι το All About Άρης. Συγγνώμη παιδιά. Ήταν μηνύ σίγμα γάμα. Και το εξήγησε ο κύριος Πόπης που το έγραψε κιόλας. Τι σημαίνει. Ναι. Ήρθαμε μάγκες να σας γαλουχίσουμε. Και δεύτερη σωστή απάντηση από τον 4-4-1. Βαίνει στην κλήρωση. Η εισαγγελία φυσικά και κινητοποιήθηκε εκείνη τη μέρα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Σας ευχαριστώ. Να το συλλάβουν και τα λοιπά. Καταγγελία έγινε ότι δεν ήταν μάγκες η λέξη και ήταν. Αλλά το έγραφε στην τελευταία σελίδα και έπεσε στο κενό η καταγγελία για μία ακόμη φορά που έγινε. Πού να το πιάσει τον Πόπι, εσύ. Αλήθεια είναι αυτό. Τον Πόπι, πού να το πιάσει. 4-4-1, πολύ σωστά. Μπαίνει και εσύ στην κλήρωση. Μέχρι στιγμή δύο σωστέ απαντήσει. Μπράβο, να είστε καλά. Μπράβο. Παιδιά, έχουμε νέα εισοδεία γυαλιά, έτσι. Δηλαδή, για κάποιον που κερδίσατε πριν 4 μήνες, έχουμε τώρα νέα εισοδεία εδώ και 20-25 μέρες. Κοντρέρας θέλει να δουλέψει στον ΠΑΟΚ, τι έβγαλε τέτοιο. Ποιος? Κοντρέρας, ε. Ξέρεις τι άκουσα εγώ. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Τι άκουσα, ξέρεις. Ο Τρέγιας. Να μας στείλει καμιά τέτοια, καμιά ανακοίνωση και ο Φασούλος πριν το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στον πάση τελικό. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ για το κύπελο. Ρε, τι γίνεται. Ναι. Ζητάμε συγγνώμη από τον οπαδό. Μάλλον δεν είσαι ενήμερος ότι ο Κοντρέρας ήδη δουλεύει με τον ΠΑΟΚ. Πού με τους παίκτες. Φυσικά τι.
Να πούμε να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τους οπαδούς του Απόλλωνα Πόντου. Έχετε δίκιο, γιατί με σταμάτησε ένα παλικάρι προχθές, κάπου κοντά στη γειτονιά. Κοντά στη γειτονιά. Δεν συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν κάνανε καμιά αναφορά, ρε. Κάνεις λάθος, φίλε. Είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που αυτή τη στιγμή έχει και άνθρωπο ο οποίος είναι από τον Απόλλωνα και κάνει εκπομπή κάθε Κυριακή, βέβαια. Έμαθα. Και μεταδίδουμε και όλα τα παιχνίδια. Ναι, ο οποίος έφαγε ντου πέσιμο, υμνεί τον Πάο και επί 20 λεπτά. Και κάνει ένα σχόλιο και τρώει ο άνθρωπος ντου. Το έμαθα τον Κιώση προχθές. Αλλά έτσι όπως το είπες το ντου, εννοείς. Όχι ντου, ντου τηλεφωνικά. Κοκκίνη στο κέντρο. Παιδιά, οι παοξίδες δεν παίζει τηλεφωνικά. Απίστευτο. Απίστευτο. Το παιδί υμνεί επί 20 λεπτά τον ΠΑΟΚ και κάνει μετά ένα σχόλιο. Λέει και αυτό όμως. Δεν χρειάζονται τα σχόλια, παπά Ιωάννου. Τραμπουκίζει συνάδελφο. Απίστευτο ρε παιδιά. Παιδιά, έχετε δίκιο. Ο Απόλλων Πόντου, παλικαρίσια, πεντακάθαρα, βρίσκεται ένα πόντο πίσω από την δεύτερη θέση. Και ξεκίνησε με 16. Μεγάλο ματς στην Κυριακή, αλλά φοβάμαι ότι θα σκάσουν μύτη όλες οι μαυρόγατες, επειδή δεν έχει πρώτη εθνική. Ήδη ξέρω πολύ κόσμο που θα πάει και δεν ξέρω αν αυτό βγει σε καλό. Μεγάλο ματς, Απόλλων Πόντου, Παναχαϊκή. Όσοι πάτε, στείλτε θετική ενέργεια στα παιδιά του Κρις και του Δημήτρη Καλαϊτζίδης. Μπράβο, Μάρι. Έτσι, μεγάλο μάτς. Δεν ξέρω αν το έχει τηλεόραση. Δεν το γνωρίζω. Τόση δεν τόση, πρέπει το γήπεδο του Απόλλωνα να μαζέψει κόσμο. Θα έχει καλό καιρό την Κυριακή, αύριο και μεθαύριο πάμε για συννεφιά. Σάββατο ο καιρός ανοίγει, θα έχει λιακάδα και την Κυριακή. Στοπ! Έτσι. Σταματάς για Απόλλωνα. Γιατί όλο τον χρόνο έχει μιλήσει 3,5 λεπτά για Απόλλων και 3,29 για το Ηράκλειο. Οπότε μην ξεπεράσει τον χρόνο, κατάλαβα. Σε παραδέχομαι. Μπράβο, Μάρι. Σε παραδέχομαι. Κυριακή παίζουν. Και μεγάλο μάτι στην Κυριακή, έτσι. 3 ώρα. Ηρακλή. Το δείχνει. Όχι. Αέκαρα Ισκάκη, Ηρακλή. Στην πανέμορφη Άρτα. Αν ο Λίμπερο με πληρώσει ξενοδοχείο, πηγαίνω. Στο γιο φίλο θα βάλω. Ναι, να το πούμε και πάλι, να το πούμε και πάλι. Η εικόνα είναι φανταστική. Φωτογραφία, κόκκινο τηλέφωνο, άσπρο τηλέφωνο. Η εικόνα είναι φανταστική. Και το ίδιο αγαλματάκι. Ναι. 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 Η Αφροδίτη δεν είναι, νομίζω. Όχι, είναι της, η υγεία. Η υγεία είναι. Η υγεία. Εκείνο ο Δημήτρης Μικρός. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, δεξιά. Μάλλον. Ο Δημήτρης Μικρός. Όχι, ρε, ποιος Δημήτρης Μικρός. Ο τρίτος αδερφός είναι. Ναι. Πώς το λένε, τον τρίτο. Δεν θυμάμαι. Έβγαλε βιβλίο ο Παπαϊδογιάννης, το ξέρεις. Βιβλιάρα έβγαλε. Θα ο Νίκος το λείπει. Το παιδί είναι τεράστιο μυαλό. Ναι. Και ξέρεις πόσο κυνηγάει αυτές τις καφρίλες με την τέχνη και με αυτά και με τις ακροδεξιές αυτές τις. Έχει φανταστικό σώμα, δεν παίζει το Παπαδογιάννης. Απίθανη παρουσία προχθές με καρφιά, ατελείωτα καρφιά. Πάντως είναι μεγάλη απώλεια θα γιατί... το δώσουμε και δώρο. Για τον Παναθηναϊκό, Θα το δώσουμε και δώρο. Λείπει, ναι, ναι. Θα φροντίσω να δώσουμε. Ναι, μεγάλη απώλεια. Χρυσανθέ. Γενικά γιατί φύγανε και μαζί όλη η οικογένεια. Δηλαδή πριν λίγους μήνες ο ένας, τώρα ο άλλος. Με Σπύρο Λιβαθινό και ο άλλος ποιος είναι δίπλα. Φωτογραφία. Εμφανισάρα αυτή του Παναθηναϊκού. Εμφανισάρα. Ο οποίος ο Παπαδογιάννης περιέγραφε το Άρης Πάουκ 96-99 με τα βήματα του Πρέλεβες, παιδί μου. Μπαίνει με τα μπλόκια μέσα. Αυτό πάλι. Έχουμε δει λέει, πολλά Πάουκ Άρης και Άρης Πάουκ, παιδί μου. Αλλά σαν και αυτό νομίζω. Ναι. Παιδιά, όσοι δεν είδατε, δείτε το buzzer beater του Στέφεν Κάρι σήμερα ξημερώματα. Εναντίον των Spurs. Βέβαια είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά είναι buzzer beater. Στέφανος Μαματζιόλας. Σουτάρει από την γραμμή της προσωπικής που σουτάρουν οι Spurs. Δεν είναι downtown. Σούταρε από εδώ, στον Ουζουνιάν με τα μπλό και το έβαλε. Buzzer beater. Δεν υπάρχει, δείτε το. Τώρα, για πολλωστή φορά, συγγνώμη αν σας κουράζω, δεν είναι δυνατόν ο Δημήτρης, ο Μπουμπουγιατζής, να παίρνει τον ίδιο μισθό με όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους της ΕΡΤ. Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, σε ευχαριστώ που μου μάθες ότι ο πατέρας του Λευτέρη του Αστρά, του 22χρονου γκολκίπερ που έπαιξε θέση εναντίον του Άριος, ο Χουάντερσον είχε μια φαγούρα στη μέση, δεν μπορούσε να παίξει. Ο Αστράσα έβγαλε πολλά περισσότερα από όσο θα έβγαζε ο Χουάντερσον σε ενημερώνω. Αν έπαιζε πάω ο Καπόλωνες Μύρνης και έπαιζε ο Αστράς, θα έπαιξε. Θα κάνουμε, φίλε, τελειώνει το πρωτάθλημα. Ξέρω, ρε, πλάκα. Φεύγει ο άλλος, κάνει τέτοιο. Δηλαδή, πλάκα σου κάνω. Και έπαιξε καλά. Είπαμε, βάλτε τον αναπληρωματικό. Και έπαιξε καλά. Και έβγαλε και πόσα έβγαλε, ναι, το παιδί. Μπράβο στον Απόλλωνα που παίζει εδώ και 1,5-2 μήνες χωρίς κίνητρο. Ουσιαστικό. Χωρίς αντίκρισμα. Έχει. Μπράβο στα παιδιά. Να πάρει τα λεφτά από τα τηλεοπτικά. Μπράβο στον Κοντοέ. Ο Κοντοέ ξεπερνάει το όριο του συγκλονιστικού και μπράβο χθες, ειδικά στο Θωμά τον Ασλίδη που βγάζει νεύρο και ένταση. Τιμά τη φανέλα που φοράει τώρα παρά τα συναισθήματα που εκτρέφει για τον Άρη. Και μπράβο στον Χρήστο τον Αγρόδημο.
Χίλια μπράβο. Τον πρώην άσο του Πανετολικού. Δημήτρη Μπουγιατζή, δεν ήξερα, είμαι πιο μεγάλος από σένα, δεν ήξερα ότι υπήρχε goalkeeper στα 80's Πέτρος Αστράς. Πρέπει να ήταν ο δεύτερος πίσω από τον Κούκλα. Ο μπαμπάς του Λευτέρη. Λογικά. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ε, ο Πολωνός, ο Κούκλα. Εγώ δεν το θυμάμαι. Ναι. Πουπάκι θυμάμαι. Καλά, Λευτέρη Κούκλα. Πουπάκι, ναι. Λευτέρη, κάποια στιγμή η Εθνική Ελλάδος, ναι, το έχω πει αυτό και με τον Κιός και γελούσαμε, τι επίπεδο είχε σε goalkeepers. Ήταν τέταρτος keeper στην Εθνική, ο Λευτέρης ο Πουπάκης. Ναι. Το κλείσα. Τώρα είναι βασικοί ο Μπάρκας και ο Πασχαλάκης. Ήταν τέταρτος ο Λευτέρης ο Πουπάκης. Ναι. Δηλαδή το κλείνει στο μαγαζί. Εγώ αυτούς δεν θυμάμαι πολύ από Απόλλων. Ναι. Προφανώς ήταν Ολυμπιακό. Όχι, όχι, ο τέτοιος, ο αυτός που. Αστράς δεν μου λέει τίποτα. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Να πω την αμαρτία μου. Μπορεί να το έχω ξεχάσει. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Μπράβο Δημήτρη Μπουγιατζή. Μπράβο. Συν όλα τα άλλα που είπες. Συν όλα τα άλλα που είπες. Μπράβο ρε παλικάρι. Δηλαδή τι να πω. Καταρχήν είσαι ο μόνος που λέει τον Τιγκινί ο Γαλλοϊβοριανός. Όλοι Γάλλος. Γάλλος. Να μην ξεχνάμε και τις ρίζες. Μπράβο. Μπαίνει ο Χιλάλ. Μπαίνει ο Χιλάλ. Μπράβο Φορτούλα. Ο Φορτούλα είναι Βόσνιος. Μπαίνει ο Χιλάλ Ελχέλβε. Όλοι το λέμε, ναι. Ο Λιβανέζος. Ο Λιβανέζος. Ο γεννημένος στη Γερμανία και γερμανοματραφής. Λιβανέζος, Χιλάλ, Ελχέλβε. Μπράβο ρε Δημήτρη. Τι είπε εμένα, μπράβο Μάριο. Που τα λες, που τα λες, αυτό λέω. Τι να πω. Μπράβο, εγώ εκθιάζομαι, εκθιάζομαι. Δηλαδή εγώ, αν έπαιρνα ίδιο μισθό στην ΕΡΤ3 με το παιδί αυτό, θα έλεγα παιδιά, εγώ αποχωρώ. Θα έλεγα παιδιά, εγώ αποχωρώ. Τόσο μα τόσο απλά. Δεν υπάρχει. Και μπράβο στον Τάσο Πακλατζή, χίλια μπράβο, που κάνει συγκλονιστική ερώτηση στον προπονητή του Άρεος. Λέει σε. Περίμενε λίγο. Ό,τι και να πει δεν το υιοθετώ. Ναι, πάμε. Με τον Τάσο μιλούσαμε καλά, για μισή ώρα πριν ένα μήνα. Τον ξέρω. Τον είχα πελάτη. Την επόμενη φορά που θα σε δει, δεν θα μιλήσετε, θα φας μια μπουνιά. Πες του για τη συγκλονιστική. Τον είχα πελάτη στο μαγαζί μου. Ψώνιζε ρούχα από μένα. Πουλούσε. Τον έχω υμνήσει ως καθηγητή σε μαθήτριές του. Τότε τα άφηνε. Τον έχω υμνήσει ως καθηγητή σε μαθήτριές του. Τον αγαπάω, τον σέβομαι. Χίλια μπράβο. Που ρωτάει τον Σάβα Παντελίδη μετά τη λήξη του αγώνα, το ρωτάει ο Τάσο. Όχι εγώ. Είπε συγκλονιστική ερώτηση. Όχι ο Παδόπουλος. Σε λίγες μέρες είναι τα γενέθλια του Άρεος. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη και στα γενέθλια του Άρεος. Και ο Παντελίδης είπε όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτά που γίνανε. Αυτά είναι του Αντώνη Πανούτσου, ξέρεις. Εγώ το αφεντικό μου, κύριε Μανώλη, το αγαπάω, το εκτιμάω και το σέβομαι. Αλλά και τέτοιο γομάρι δεν ξανά δε. Ξανάδα γομάρι. Γομάρι. Το ζουμίο μας είναι αλλού. Χίλια μπράβο στον Τάσο Πακλατζή που κάνει ερώτηση στον Ντάνιελ Λάρσον. Εννοείται, μεταφράζει ο Δερμηνέας που είναι κάτσε καλά το παλικάρι. Πεθαίνω, τρελαίνομαι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Το εννοώ. Λέει, η ομάδα του Άρεος βρήκε ένα κελεπούρι, θα λέγαμε. Πώς μεταφράστηκε. Πώς μεταφράστηκε το κελεπούρι. Κελεπούρι. Πώς μεταφράστηκε το κελεπούρι. Να δω τι ακροατές έχουμε. Σωστά το λέει. Βρήκε ένα κελεπούρι. Πώς μεταφράστηκε από τον Διερμηνέα άψογα η λέξη κελεπούρι. Ο Διερμηνέας ο οποίος μετέφρασε στα αγγλικά ο Κιώσης στον Σουηδό σαν... το κελεπούρι. Ναι. Κελεπούρσεν. Ο Κιώσης κοιτάει σαν μπούφος. Αλλά φοβάμαι ότι το βρήκε ο Χρήστος Κιώσης. Εσύ το είδες δηλαδή αυτό. Το είδες. Τι λέω από τον νόμο τα βγάζω. Μα μόνο αυτό κάνει. Μόνο αυτό κάνει. Όλη μέρα τηλεόραση. Δεν υπάρχει λέξη κελεπούρι. Εκτίθεμαι. Το λέει. Παλικάρι μου παρατάσσει ο Παγκλατζή. Τώρα βάλει. Αν δεν λέει κελεπούρι, φεύγω εγώ τέλος. Τέλος. Φεύγω, ναι, και τους τρεις τελευταίους μισθούς μου τους παίρνει ο Τσαλτίδης. Τέλος. Έτσι κι αλλιώς εγώ θα τους πάρω. Έτσι γι' αυτό κάνει μια ασφάλεια Μαργαριτόπουλου να είσαι ήσυχος Μάρη. Αυτοκίνητο δεν έχεις, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλους είναι πολύτιμο. Και μηχανάκι ρε φίλε. Και μηχανάκι κάνει. Να, σωστά, ναι. Μηχανάκι δεν μπερδεύτηκα. Ναι, βέβαια. Σε ασφάλεια Μαργαριτόπουλου είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες τώρα στο κελεπούρι, συγγνώμη, στο Μαργαριτόπουλος.com και στο 2310 911 701. Ευχαριστούμε τον Μαργαριτόπουλο που ήταν την πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Δύο διπλές προσκλήσεις, παραστασάρα απόψε ο ήχος του όπλου, το Αριστούν Θεούσα να κονστάξει στο θέατρο Αυλία ώρα 9 και φυσικά τα Opticon Express. Οκ. Λούκα Λάικ, Ντάνιελ Λάρσον με επώνυμο Θεσσαλονικιό. Ποιοι λένε το Whisky in the Jar, σε ποιους ανήκει σαν σύνθεση το Whisky in the Jar, αν δεν ξέρετε το άλλο. Το και ποια είναι η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή που είδαμε στις κερκίδες στην 25η αγωνιστική της Super League. Για μένα είναι η πιο παλιμπεδίστικη μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στη σεζόν. Τώρα τι θα γίνει την επόμενη, την μεθεπόμενη δεν ξέρω. Μέχρι και σήμερα για μένα είναι η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή. Έχουμε δύο σωστές απαντήσεις. Από ό,τι βλέπω η μία είναι από Αθήνα, Μάριο από Αθήνα είμαι.
Μη με βάλεις στην κλήρωση. Άμα κληρώσεις διήμερο με εσένα, Τορόντο και Άλεξ από Κο θα ξαναστείλω. Φίλε, με αυτούς εδώ πέρα πηγαίνω, τους πληρώνω και ό,τι θέλεις. Ο Άλεξ, ο Παοξής, φεύγει στην Κο για πάντα. Ο Τορόντο είναι κανονικά, η Ερακλειδέας πίνει κάθε πρωί στο Τορόντο και μας ακούει. Πρώτα αθλητές θα είμαστε. Εδώ να ακούγεσαι. Πρώτα αθλητές. Έλα, έχω σκύπη. Πρώτα αθλητές θα είστε. Έχω έχω Σύφη Γουίζαρντ. Σε 5-6 εβδομάδες και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε. Πρωταθλητές θα είμαστε. Πρωταθλητές πάω κολέ, ολέ, ολέ. Χρόνια πολλά. Άντε, γεια σας. Σύφη μου, παλικάρι μου. Σύφη, θα ενημερώσεις για τις εκδρομές που ετοιμάζεις, για να ενημερώνουμε. Εντάξει. 1973 τι είναι ρε φίλε. 1973, ναι. Έτος ιδρύσεως του ΠΑΟΚ. Συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ, Βαθιάς Δύσης Κορδελιό. Εκεί είναι φίλοι μου, ναι. Πάω στο τέτοιο. Deep West. Πάω στη Λαδόκολα εκεί. Εδώ τώρα, αυτό το πουσουκού παίζεις πουθενά. Όχι. Πώς δεν παίζει. Παίζει αυτό το πουσουκού. Άρης ΠΑΟΚ μπάσκετ. Τι μέρα είναι, τι ώρα. Τι μέρα, τι ώρα είναι. Το Σάββατο. Τι ώρα. Να μην σε νοιάζει. Γιατί ρε φίλε, το δούμε λιγάκι. Σύφη Γερά, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σύφη Γουίζαρντ έπαιζε το Σάββατο στο Edible, το είπαμε. Εμείς πάντα όταν παίζει ο Σύφης το λέμε, γιατί παίζει μουσικάρες. Παοκτσάκι άρρωστο, τον αγαπάμε. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι παοκτσίδες. Μακάρι. Και τον γιο του φυσικά, που έχει γίνει το παλικαράκι και κουκλάκι, γιατί μια στη μαμά του, το έχει βαφτίσει ο Σταύρος ο Κόλκας. Έτσι. Λοιπόν, σε ένα λεπτό από τώρα ανοίγουμε γραμμές. Τρέχουν οι διαγωνισμοί, δύο διπλές για το θέατρο, ο ήχος του όπλου απόψε στο θέατρο Αυλαία, ώρα 9, 15 ευρώ το κανονικό εισιτήριο, 13 φοιτητικό και ανέργων, και Opticon Express απαντάς σε μία από τις τρεις ερωτήσεις και μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά, έτσι. Η πιο παλιμπεδίστικη στιγμή της αγωνιστικής αυτής, από το Σάββατο έως και εψέ στο Κλεάνθης Βικελίδης το βράδυ της Δευτέρας, σκεφτείτε. Look alike quiz, Daniel Larson, Unfas, με επώνυμο Θεσσαλονικιό, τον ξέρουν εκεί πέτρες. Και ερώτηση για τη Βοστονίκη, Whiskey in the Jar, σε ποιον, παύλα ποιους, ανήκει η σύνθεση, που ακούμε το σχέδιο του Μετάλλικα. Λοιπόν, για να δούμε. Κοίταξε φίλε, αν είναι αυτερνίζεσαι, ναι. Πάλι λίγο μακριά από τα, ναι. Από τα μικρόφωνα. Πάω, ναι. Fiat! Τι Fiat ρε. Τη Fiat! 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 Έχω αλλεργία στην άνοιξη, αγόρι μου, δεν το κατάλαβες. Και η Fiat που κολλάει. Που κολλάει η Fiat. Ανοιξιάτικες προσφορές! Πάρ το χαμπάρι! Το νέο 500X και τα επαγγελματικά Fiat Doblo και Fiat Fiorino ATOKA. Αν δεν το κατάλαβες, ΑΤΑΦΟΜΙΚΡΟΝΚΑΠΑΑΛΦΑΑΤΟΚΑ. Αυτά από την Fiat Κουμαντζιάς. Θες και τηλέφωνο, πάρτο. 2310, εύκολο έτσι, κωδικός Θεσσαλονίκης. 753-30. Πόσο πιο εύκολο ρε φίλε. 753-0-0-0. Η Fiat στη Θεσσαλονίκη. Τι άκουμε, βλέπουμε, τώρα, τι είναι, βλέπουμε και γυναίκες. Μάρια, έχεις σίλβερ μηνύματα και από την αρχή έχεις στείλει από τον Ρίς. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Τι? Να το διαβάσω τώρα το σε λίγο. Ο Άλεξ είδες με... Γιατί είναι και... Και νωρίς έχεις στείλει. Απαντάει όμως. Με ξεφωνίζει και με λέει τσομπάνι. Φίλε, δεν μ' αρέσει ο Ζαφύρης Μελάς. Απλά είπε Ζαφύρη και είπαμε Μελά. Καλά ρε τσομπάνι Χρυσανθέ. Μιλάμε για ελλανδική ροκ και εσύ Ζαφύρη Μελά ονειρεύεσαι. Τι είπε εδώ Θεέ μου. Για να είμαστε ακριβείς. Όχι, ναι, ναι. Τίποτα, δεν το διαβάζουμε. Άλεξ Σίλβερ, ναι, το ξέρω παλικάρι μου, το ξέρω. Ναι. Το ξέρω. Όχι, δεν μ' αρέσει. Ο Μελάς είναι τέτοιο, ο πρωινός, ο τσατσαρός. Ζαφύρη Μελά τον πάω. Εμένα δεν μ' αρέσει. Τον πάω το ζαμέ. Μόνο το απόγευμα θυλμένο μ' αρέσει, τίποτα άλλο. Είμαι θα τσιγκάνι. Είσαστε. Είμαι θα τσιγκάνι. Εισαγωγή, είμαι στο Stork, αρχές του 90. Εισαγωγή κομμάτι Ζαφύρη Μελά, 8,5 λεπτά. Με τα πλήτρα, ξέρεις. Και να φεύγουν μοβ, καπνί, λιλά, ροζ, κόκκινη. Και έγινε και μια φασαρία με διπλανό τραπέζι όπου ήταν βολεϊμπολίστας, αστέρι του ΠΑΟΚ, τότε του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Αρχές 90, ποιος. Πολύ νεύρο, ψηλός αδύνατος. Όλοι οι άλλοι είναι φίλε. Δεν άκουγα ρε. Δεν μάρια, ακούσαμε δεν καν τι είπες ρε φίλε. Άντε, τώρα θα απαντήσουν που άκουσαν. Λοιπόν, γιατί? Αρχές 90, Στόρκ, ναι, είμαι ναι. Ζαφύρη Μελά με Πασχάλη Τερζή. Ναι. Και γίνεται φασαρία παρεξήγηση, ναι. Με τραπέζι διπλανό. Ναι.
και είναι βολεϊμπολίστα του ΠΑΟΚ, θα το βρει πιστεύω ο κόσμος. Και του Άρη έπαιξε. Και στον Άρη έπαιξε. Και έπαιξε κι αλλού. Θα το απαντούσε, ξέρει γιατί. Ναι. Ξέρει γιατί. Γιατί μόνο αυτό ξέρω. Ναι, όντω. Σε παραδέχομαι. Όχι, σου λέω την αλήθεια. Εγώ δεν έτρεχα σε Final Four, Μόδα, Ηρακλή και τα λοιπά. Κατάλαβε στο παλατάκι. Κατάλαβε. Δεν έτρεχα ούτε σε τίτλου. Κατάλαβε. Α, σπανακοπιτάκι. Έχει Άγγελε άλλο στην άρξη. Ο Άγγελος είναι λίμπερο. Γραμμέ ανοιχτέ. 2-31-0-287 και 3-8. FM και το μήνυμά σα αποστολή στο 54-5-26. Βυθό. Μυρίζει, ακού, γεύεσαι βυθό. Με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκια, 2 μεζεδάκια. Τι άλλο θέλει. Ρίξε Άγγελα στο λιμάνι τη γεύση. Αγνώστα στρατιώ 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-23-76. Η Παυλίνα στέλνει και ευχέ. Μπαίνει πολύ έξυπνα για θέατρο. Και μπαμ και μπούμ. Καλημέρα και χρόνια προφανώ πολλά για τον Χρήσανθο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Είπαμε σήμερα όχι Χρυσάνθες. Είναι Χρυσάνθου ομολογητού. Είναι ο μάρτυρος. Πρωτομάρτυρα. Πρωτομάρτυρα. Χρυσάνθου. Γιατί το γράφει το ημερολογιό μου. Πρωτομάρτυρα. Ενώ τα άλλα τα γράφει. Το ημερολογιό μου. Ναι, στα άλλα σου τα γράφει. Δημητρίου είναι ο μάρτυρος. Ναι, ρε. Ποιο ημερολόγιο έχω. Έχω με αυτά τρέλα. Με γιορτές και με τέτοια. Ναι, ρε, άθε. Ναι, αλλά το μενού θυμάσαι που το διαβάζαμε από κάτω. Το μενού της ημέρας. Μάθαμε για εσάς στο Αγρίνιο. Δύο βιντεάκια στείλαν στο Ζαγόρα. Τι. Που γίνεται ρημαδιό. Ποιο. Άσου να φάνε, ρε. Τέτοια. Ποιο. Άστο. Έχει βίντεο, ρε φίλε. Ναι. Σε όλα τα site υπάρχει. Το είδες, ναι. Που στο, κέντρο, κανονικά. Στο κέντρο του Αγρινίου. Και ήταν πολύ φθηνά. Μάλλον σκέφτηκε καθαρά πονηρά ο άνθρωπο. Σου λέει από απ τα ολότελα καλή και η Παναγιώτα. Σου λέει να πάρω αυτά τα λίγα. Οπότε... Χαμό έγινε. Όλα τα βάλαμε τα βίντεο. Γιατί είναι λίγη 120 λεπτά. Βάλε λίγο ένα εκεί. Δεν παίζει εδώ. Α, δεν εκεί μόνο. Γιατί. Ω, πάμε, καλημέρα. Προκαλέσαν. Δηλαδή. Προκαλέσαν τι. Και εκεί που καθόμαστε δεν ήταν να κάτσουν. Καλά τα είπε ο Ταμπλούχο. Ο Αλυταρά ο μαγαζάτο ήρθε να πληρωθεί κιόλα. Θέλει να κάτσουν παρέα. Κάνει που είχε την τιμή να κάτσουν οι ταμπλούχοι να φάνε. Ήθελα και λεφτά. Ο αλήτη. Περίμενε. Ο αλήτη. Ποιο είναι μαγαζάτορα που είπα καλά του κάνανε για κρέμασμα. Καλά κάνανε οι παοξίδε. Ποιο. Όχι. Πριν 3 χρόνια, 4. Α, στην Καβάλα. Μπράβο, ρε σκύλε. Που πήραμε πέρα ψάρια. Αβέρτα. 500 ευρώ λογαριασμό κι άλλο έφερνε. Χρήστο! Χρήστο! Πηγαίνουνε! Έχει πολλά σε χρόνια, κάτσε καλά! Πολλά χρόνια, πολλά στο χρόνια. Λιμάνι, κάτω από το Ιμαρέτ! Ακούς! Πηγαίνουνε 50 άτομα, του κόβει λίγο, ρε φίλε. Κόβει λίγο το μυαλό να στροφάρει. Από μένα το θα έπαιρνα, βλέπω. Παραγγέλνουνε όλοι. Αστακομακαρονάδες, τσιπούρες, σαλάτα με βινεγκρέ με σοταρισμένα ρεπανάκια. Φέρε, πράγμα, φέρε. Κάτσε καλά, χαίρεται ο άλλο, του κουβαλάει, του φέρνει. Πόσο είναι, 400. Του αφήνουν ένα πεντάρκο και φεύγουνε. Ήτανε κοντά στα 500. Τι θα ήταν, ναι. Φίλε. Να σου πω κάτι. Μαγαζάτορα, αν ακού, είσαι μπούφο. Δεν την κόβει τη δουλειά, ρε φίλε. Όχι, εγώ πρώτον θα ήμουν κλειστό. Ναι. Για 2 ώρες κλειστό. Γιατί, ρε φίλε, έχει κόσμο που πηγαίνει. Για 2-2,5 ώρες κλειστό. Αν ήμουν ανοιχτό. Εγώ έκατσα στο λεμόνι ένα μαγαζί εκεί πέρα, ήταν γεμάτο με δικού μα, ρε φίλε. Περίμενε που. Αγρίνιο ή καμπάνιο. Δεν λέω για σένα, ρε φίλε. Σαν και εσένα τώρα, για σένα. Έχει πολύ κόσμο, πληρώνουν. Άλλο ρε παλικάρι μου, ναι. Στην Καβάλα τώρα αυτό. Του κόβει. Έχουν έρθει, είναι όλοι μου τζασεντίν, του βλέπει. Τι αστακόμα καρονάδα, ρε σύγχρονο. Μικρή, λίγο να το λέω, μόνο το πάνω. Ο άλλο αφρίζει, αφιβάλλω αν έχει δει στη ζωή του μόνο πανσέτα έχει δει. Και του φέρνει αστακόμα καρονάδα και σαλάτα 18 ευρώ. Καλά να πάθει, ρε φίλε. Με του παοξίδε ήμουν εγώ εκεί στην Καβάλα. Καλημέρα στην γραμμή, πάμε. Καλημέρα, μαγαζάτο. Ακροατή. Έλα, φιλέ. Αχ, έπεσες. Έπεσε. Α, να ευχαριστήσω τον φίλο τον Λευτέρη τον Ηρακλειδέα, ο οποίος δεν υπάρχει ο άνθρωπος, έχει τρέλα. Παίρνει μόνο τηλέφωνα σε διαλύματα και ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με δεκαετία αρχές 90 και πίσω. Είναι αυτός που μας ενημέρωσε για το ότι πέθανε ο Αμερικανός ο ναύτης στην περίφημη φωτογραφία, η πιο χαρακτηριστική της λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που φυλάει την νοσοκόμα. Η νοσοκόμα πέθανε 2,5 χρόνια πριν. Ο Νάθης πέθανε πριν από ένα μήνα περίπου, με τεράστια στιγμή. Είπε μάλλον, είχε ο Ηρακλής έναν αστρά goalkeeper μαζί με τον Καρολίδη τέλη δεκαετίας του 80, που ήταν και οι δύο εθνικοί παιδών και εφήβων, με goalkeeper στους άντρες Γιώργο Πλίτσι, Φώτη Γκυζέλη. Δεν παίξανε ποτέ στο αντρικό του Ηρακλή, στη μεγάλη ομάδα. Κάναν κάπου αλλού καριέρα και ο αστράς ήταν μέχρι και πέρσι προπονητής στους goalkeepers, στους νέους του Ηρακλή. Αν είναι αυτός, κάποιος ας μας στείλει. Μπορεί να ακούει ο άνθρωπος ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, η γυναίκα του, ο γιος του, όχι ο Λευτέρης, κάποιος άλλος, οτιδήποτε. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ναι. Φίλε. Ναι, καλημέρα. 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 Καλημέρα, λίγο πιο δυνατά, φίλε, και όνομα και ομάδα. Αντώνης. Ναι. Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς. Γεια σου, Αντουάν. Άντε, ρε, παλικάρι μου, μπράβο, Πολωνάρα. Πάμε. 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 Θέλω να πω. Για την Κυριακή, παιδιά, ναι. Όλοι στο γήπεδο, κανονικά, εδώ που έχει φτάσει η ομάδα
Θα τα παίξουμε όλα για όλα. Αν και πιστεύω, εντάξει, είναι δύσκολο. Όποιος και να βγει για τη δεύτερη θέση, αν παίξει μπαράζ, δεν νομίζω ότι έχει ελπίδες. Αλλά εδώ που φτάσαμε, θα το παλέψουμε. Με τρελώσε. Ένα μάτσι είναι, ρε. Ένα μάτσι είναι. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Έτσι είναι. Ακόμη και ο Απόλλων Σμύρνης είναι πολύ καλύτερος. Αλλά έτσι είναι όμως. Εδώ που φτάσαμε, θα το παλέψουμε. Βέβαια, βλέπεις το σπρόξιμο στην Παναχάικη, ε. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αυτά που έχει δώσει ο ρέφερι με τη δράμα, αν τα δίνε κατά του Άρη ή του ΠΑΟΚ, θα γινότανε. Θα γίνει πόλεμος, ναι. Η κόκκινη που δίνει, αλλά εντάξει, το πέναλτι που δίνει. Το πέναλτι είναι, δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, εντάξει. Εντάξει, τώρα σου είπα, εδώ που φτάσαμε θα τα παίξουμε όλα για όλα. Ναι. Και πιστεύω, δηλαδή, την Κυριακή θα γίνει ο χάμος. Θα έχουμε και μετάδοση κανονικά την Κυριακή. Ναι, και δεν είναι, τελικά δεν είναι τηλεοπτική μετάδοση, δεν έχει. Α, είναι αυτό ήθελα. Δεν έχει αυτό, ε! Όχι. Μόνο με. Καλά, είναι δυνατόν. Παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο και δεν το έχει. Τα έχουν προκαθορίσει. Να το αλλάξουν, ρε παιδιά. Να το αλλάξουν, τι τα έχουν βγάλει. Τα έχουν βγάλει. Απ' τη μια καλύτερα, Καλύτερα. Θα σε σφάξει χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Τι καλύτερα. Απλά μη μαζευτούν μαυρόγατες, ξέρεις. Ήδη ακούω κάτι μαυρόγατες που θα πάνε. Ήδη ακούω. Ναι. Αυτά ήθελα να πω. Ένα κάλεσμα στον κόσμο. Πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μακάρι. Θα έχει, δεν έχει τίποτα άλλο. Και καλό καιρό θα έχει. Θα έχει και πολλούς ουδέτερους θα έχει. Τι είδες, τα παιδιά από Ροζονέρι. Ετοιμάζουν φοβερή κερκίδα. Μιλάμε, μόνο όσοι είναι στο κήπεδο θα καταλάβουν τι θα γίνει. Τα υπόλοιπα στο κήπεδο. Μπράβο, οι άλλοι, αφού δεν θα είμαστε στο κήπεδο, πώς θα το καταλάβουμε. Αναμετάδοση. Αντώνη, μόνο αυτό για να κλείσουμε. Ο Λίμπερο πάντως θα κάνει το παιχνίδι κανονικά. Σε ποια περιοχή μένεις, κατοικείς, αν θες να πεις. Στην Κρίνη. Στην Κρίνη, νέα Κρίνη. Ωραία. Έγινε τώρα. Δεν ήθελες να μένεις στην Πολύχνη. Και ένα τελευταίο, Ναι. Για τη μεγάλη Λιβερπουλάρα. Έτσι. Ναι, Αντώνη, πρέπει να κλείσουμε, αγόρι μου. Έχεις άλλα 6 λεπτά. Σας περιμένουμε. Μακάρι να περάσετε από την Μπαρτσελόνα. Μακάρι. Αν και δεν νομίζω, γιατί είστε κότες λιράτες. Για να δούμε την αγκαλιά μας. Για να πέσουμε μαζί. Θα σας περιμένουμε εσάς με ανοιχτές αγκάλες. Ωραία, έγινε Αντώνη μου, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Κρατάω μόνο τα απολωνίστικα συναισθήματά σου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Εγώ είμαι. Ναι, όνομα και ομάδα. Γιάννης, πάω. Ο Βασίλης από Πολύχνημα, αλλά απλώς τώρα κάτι γίνεται με το κέντρο. Σας φαίνεται, δεν σας ακούω από το ακουστικό. Σας ακούω από το ραδιόφωνο. Ναι. Οπότε, επειδή δεν μπορούμε να συνοηθούμε πολύ καλά, θα πω μόνο ένα πράγμα και άμα είναι να το κλείσω, γιατί δεν ακούω τίποτα. Ναι, Βασίλη μου. Ναι, αυτό που είπες χθες, Μάριε, να γίνει θέμα, συζητήστε το λίγο σήμερα αυτό με αυτούς που μπουκάρανε στο θέατρο. Α, με τον ιερό λόχο. Ναι, και θέλω να πω μια συμβουλή σε όσους ήταν εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται. Ένα βίντεο θα τραβούσαν και αυτοί και θα τα αναλάβανε μετά όλα τα υπόλοιπα από το ίντερνετ. Ναι. Ναι. Τι έγινε. Α, τραβούσε ένα βίντεο και θα. Ναι. Να πούμε τι έχει γίνει. Έχει γίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, ένας ιερός λόχος. Τι είναι, ποιος ιερός λόχος. Ιερός λόχος στην πόλη μας. Κάνανε ντου στο Βασιλικό Θέατρο όπου ανεβαίνει η Παραστασάρα Πυρκαγιές. Οι ίδιοι πήραν τηλέφωνο, λέει, το και πίεσαν. Ιερός λόχος τι είναι, ρε. Μία ομάδα εδώ πέρα κάποιων κριτικών της τέχνης. Τι. Κριτικών της τέχνης. Πλάκα κάνω, καμία σχέση με τέχνη άνθρωποι. Καμία τέχνη. Καμία σχέση με τέχνη. Πίεσαν οι ίδιοι, από ό,τι έμαθα, μαζί με άλλους φορείς. Ο ιερός λόχος. Τον Δήμο Πατρέων, ο οποίος, από ό,τι έμαθα, πρόσκειται στο Κουκουέ και δεν έγινε στην Έγλη, στην Πάτρα, το sold out live των Rotting Christ. Προς τιμήν του ο Γιάννης Αγγελάκας. Ότι πίεσαν αυτοί και πρόσκειται στο Κουκουέ είναι διαπιστωμένο. Και η Μητρόπολη και από εκεί τα λοιπά. Ναι, ότι ο Δήμος λέει πατρών. Το ότι πίεσαν αυτοί πώς προκύπτει. Ποιος μας το είπε. Πήραν. Γιατί αυτά ξέρεις, μου πες ναι, από παντού. Ο Γιάννης ο Αγγελάκας προς τιμήν του. Τι είναι, ρε παιδιά, κόμμα είναι, τι είναι. Ο, δεν είναι κόμμα. Οργάνωση είναι. Παρακόμμα. Εσύ, εγώ και ο Παναγιώτης και ο Κιώσης λέμε, είμαστε ο ιερός λόχος. Και έχουμε άλλους 50. Είμαστε ο κυανόλευκος λόχος. Α. Και ό,τι μας ενοχλεί. Έχει κομματικό τέτοιο μέσα εδώ. Το κάπου. Δεν έχει αυτό το κομματικό. Εκεί που σκέφτομαι πηγαίνει. Προς τα εκεί. Δεν ξέρω, Χρυσά. Δεν γνωρίζω παλικάρι μου. Προς τιμήν του πάντως ο Γιάννης Αγγελάκας είπε, αφού δεν παίξαν Rotting Christ, δεν παίζω και εγώ. Ο μόνος ιερός λόγος που ξέρω είναι οι ιερολοχίτες. Μιλάμε ότι η Πάτρα έζησε μεσαίωνα. Μεσαίωνας πολιτιστικός στη Βόρεια Πελοπόννησο του 2019. Αυτή και η Πάτρα τώρα, Μάρη. Δεν είναι μόνο θέμα πίεση από εδώ πέρα. Καλά, φυσικά. Οργάνωση, πούμε, εννοείται, βρε γόρι. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, το. Καλά, το πιέζει η οργάνωση, κάτσε να το δούμε. Βρε, εννοείται. Και περιμένει ο Βαγγέλης από το 8ball και παιδιά από το Sif's Wizard. Α, να το βίντεο. Όταν παίξουν οι Rotting Christ εδώ, να μην επιτραπεί να παίξουν οι Rotting Christ ή να υπάρχουν σημεία προπόλησης.
Φυσικά δεν θα περάσει αυτό. Τέσσερα μέλη, ρε παιδιά, ήταν. Έτσι λέει εδώ. Τέσσερα μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν μέλη... παρέμβαση ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη παράσταση, πυρκαγιές και τη διέκοψαν. Ναι. Αυτό είναι θέατρο. Δεν ξέρω όλα για την προπαγάνδα γίνονται. Αυτό για το είναι... βίντεο γίνανε όλα. Κάτσε δεν έχει λίγο. Αυτό είναι θέατρο να μάθεις να σέβεσαι αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Ακούγονται να λένε ενώ δήλωσαν ότι προχώρησε αυτήν την κίνηση αντιδρώντας, διότι σε έναν από τους διαλόγους λοιπόν, υπάρχει εξύβριση των θείων. Ναι. Στο σημείο έσπασαν αστυνομικοί της Δίας, και τα, ενώ τα μέλη στη συνέχεια απομακρύνθηκαν. Όσον αφορά την παράσταση που διακόπηκε για λίγα λεπτά μετά την ένταση, συνεχίστηκε κανονικά. Δηλαδή δίκιο. Αύριο εγώ θα κρίνω, ανεβάζει μια παράσταση ο Παδόπουλος, ναι. Θα κρίνω εγώ ότι προσβάλλει κάτι. Ο, θα πάω να τη διακόψω. Εντάξει, ρε παιδί μου, έκανα μια παρέμβαση. Απαράδεκτο. Μιλάμε για μεσαίωνα. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, περίμενε λίγο. Μπορεί κάτι το οποίο αγαπάς εσύ να το κάνει κάποιος άλλος. Να το διακόψει, να εκφράσει την άποψή του. Δεν διήρανε κάποιον. Καλά, αυτό είναι και διάδραση. Με προπυλακισμό έγινε. Έγινε για προπυλακισμό. Εγώ διαβάζω εδώ το. Αδερφέ, ποιος είσαι για να σε ακούμε. Πάμε. Είσαι από πολύ γνήνα. Α, Βασίλη, εσύ είσαι τόση ώρα στον αέρα. Ναι, απλώς δεν ακούω τίποτα το ακουστικό μου. Ακούω λίγο χαμηλά το ραδιόφωνο για να μην σφυρίζει κιόλας. Και μετά αυτοί δηλαδή είπανε να μην γίνει και το άλλο. Πήρατε κάτω στην Πάτρα, πίεσε και η Μητρόπολη και ο Δήμος Πατρέων. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδιά. Μέστε. Τίποτα. Όποιος είναι μέσα, βίντεο, η φάτσα στο κάγκελο, στο Facebook και στο ίντερνετ και αυτό αρκεί. Δεν θα ξαναγίνει τίποτα μετά. Να καίμε και βιβλία σιγά σιγά. Όπα. Να βγώσουμε εγώ πλατιάρι στο τέλος. Με ενοχλεί το βιβλίο που έβγαλε ο Παοξή στο παλικάρι ο Ισοβίτης. Παράδειγμα, λέω, να βγαίνω να καίω βιβλία. Γιατί εγώ έτσι πιστεύω. Κάθε μορ... Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η ελευθερία του καθενός όμως σταματάει εκεί που ξεκινάει του άλλου, φίλε. Μην το πας στην άλλη πλευρά. Περίμενε, μην γελάς βλαμμένα. Μην το πας στην άλλη πλευρά, Μάριε. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι όπως το λες. Όχι, στην τέχνη ό,τι κάνει, ό,τι θέλει. Πολλές φορές η μεγαλύτερη. Δεν πάω να το δω. Άκουσε με λίγο. Οι μεγαλύτερες προπαγάνδες μέσα από την τέχνη περάσανε. Μου είπε. Λαζόπουλε. Μου, δικαίωμά μου είναι. Όχι, δεν δικαίωμά σου. Μου είπε προθέσει από την ταινία ο Παναγιώτης. Λέω τι έβαλε εδώ εγώ. Δεν ξέρω ούτε τι είναι οι πυρκαγιές, ούτε τι είναι οι ερηλόχοι. Και φυσικά δεν πρέπει να διακόψει κανείς. Προφανώς είναι κάτι με τέχνη. Θέατρο είναι. Έτσι. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές να κρίνουν αν είναι κάτι. Αλλά δεν είναι έτσι όπως το λες. Εγώ να πω κάτι. Rotten Christ δεν εγώ. Είναι όπως το λες. Ούτε στην καρδιά μου είναι, ούτε υποθυμάω. Τους έχω δει live δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, μπορεί τρεις. Απορρίπτονται λόγω ονόματος. Ευχαριστούμε, Τάξη, φίλε. Τα παιδιά είναι. Ποια είναι η πλάκα με τους Rotten Christ. Αργιανάρα, βάλε ένα γκολ. Τους ακούνε από ακροαριστερούς μέχρι ακροδεξιούς. Οι ακροαριστεροί τους λένε κάποιοι τους λένε ακροδεξιούς. Επειδή μιλάνε για έθνη, για ιστορία, για σφαγές και τέτοια. Όταν μπαίνει η πολιτική στην τέχνη. Και το κριτήριό μας της διακοπής ή όχι έχει σχέση και με την πολιτική μας πεποίθηση σε πολλές φορές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει η Χρύσανδη είναι να μπαίνεις στα site της Ξάνθης και να δεις πού θα διαθέσει τα 80 εισιτήρια Ξάνθης στους οπαδούς διαρκείας, σε απλούς φιλάδους, σε ποιους, σε παιδιά, πού, τα υπόλοιπα. Αυτό εδώ, κανονικά, πρέπει να παρευρέσει εισαγγελέα. Πού θα τα διαθέσει τα 80 εισιτήρια. Αυτό δεν λέγονται. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί αν πω εγώ, πού να δούμε τα 100 εισιτήρια στους Αριανούς στο Γαριλάο, πού θα τα δώσουν τα 100 εισιτήρια στους Αριανούς, θα γίνει χαμός και θα ρουλιάζεις. Πού, 80 εισιτήρια. Αρκετά. Παιδιά, δημιουργία. Για την Ξάνθη, να κλείσει η πόλη για μία μέρα ολόκληρη. Γιατί, να είναι κλειστά. Γιατί, ούτε μαγαζί. Για χαρά είμαστε. Όχι. Κυριούλιδες είμαστε. Να κάνουν τα μέτρα. Στην Ξάνθη είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πολύ απλά. Είναι ένας ο δρόμος. Επειδή είναι έξω, πάει από εκεί, ναι. Ένας δρόμος. Να μην πάει κανείς στην πόλη. Θα πάω από τα Αύδυρα. Είναι κρίμα για την πόλη. Είναι κρίμα για την πόλη. Ένας δρόμος. Θα πάω από τα Αύδυρα. Μία η πρόσβαση στο γήπεδο. Να μην πάρουν ούτε ένα καριοκάκι. Στο γήπεδο. Θα επικοινωνήσω εγώ με Νικολαίδη και Παπαπαρασκευά. Κλαίνε από το καρναβάλι της Ξάνθης. Τέλειος. Δεν πήγαν μέσα στα μαγαζιά. Θα πάτε από εκεί και πέρα, θα πει το ρευστό. Τρεις κούτες γλυκά μου φέρανε. 80 εισιτήρια βαριά, βαριά. Πανόπουλε, δώσε. Δύο γραμμές περιμένουν, πάμε. Φίλο 756 λέει ότι είναι παρακλάτη τη Χρυσή Αυγή. Δηλώνουν ελληνοορθόδοξοι εθνικιστές. Πιο παλιά λέει ήταν ελληνοδοκατεχνιστές. Πώς γίνεται. Λέει το Εβιτσόσκιλο. Μισό λεπτό. Δεν γνωρίζω. Εγώ δεν λέω τίποτα. Περίμενε. Δεν ξέρω. Απορία. Ούτε εγώ του ξέρω. Πρώτη φορά του ακούω, αλλά. Πώς γίνεται πριν να ήταν 12 και τώρα να είναι Ορθόδοξοι. Ελληνοορθόδοξοι, ναι. Πώς γίνεται αυτό. Και η Πάτρα αν είναι ο Δήμος Πατρέων, μην ξανακάνει καρναβάλι. Καλά. Εγώ είμαι μαζί τους. Περίμενε, Μάρη, κάνεις ένα λάθος αυτή τη στιγμή. Να μην γίνει καρναβάλι. Μου είπε, που είναι παγανιστικό. Μάρη, άκουσα με. Κάνεις ένα λάθος το οποίο το κάνεις καθημερινά, είναι το ψωμάκι σου αυτό. Ποιο λάθος. Λες ότι το έκανε ο Δήμος Πατρέων και τον καταδικάζεις. Παντού όλοι το έκανε. Επειδή όλοι το έκανε. Ωραία. Παντού όλοι μου λένε τους αδερφοί. Είσαι. Μα ρε φίλε, μη το κάνεις. Ιδιοσιογραφικά βρε μάτια μου. Άσε τα ιδιοσιογραφικά. Άσε. Σε αυτό που λέμε το καρναβάλι έχει δίκιο. Γιατί με την ίδια λογική. Παγανιστικό λέει κάποιο ρε φίλε σε άρμα, κοροϊδεύει ρε φίλε, κάνει εμένα εγώ ρε φίλε. Λέω, να... Εγώ σου λέω. Το καρναβάλι, εγώ, σχέση εγώ, λέω εγώ λέω με το μουπε. Το είπανε. Είναι μουπε, παγανιστικό. Σούπε, άκουσα. Δεν μην κάνει καρναβάλι στην Πάτρα. Επόμενο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. 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 Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Έλα, Θωμά Στόντον. Γεια σου, Θωμά. Για τον Αστρά είπε κάποιο ότι για Ηρακλή. Ναι.
Τέλει του 8. Στην ομάδα Ραστεχνό την καλή, με Χατζόγλου, Ξενιτόπουλο, είχε έναν αυτρά. Και μετά πρέπει να παίξει πιερικό, παιδιά. Μπράβο. Μήπως είναι αυτός. Δεν ξέρω αν είναι πατέρας του. Δύσκολη ηλικία. Α, όχι, μπορεί να είναι και πατέρας του. Γιατί ρε, ο Λευτέρης ο Αστράς, το παιδί που έπαιξε στον Χαριλάου, είναι 22 ετών. Είναι και γύρω 30 χρονών, όχι. Ναι, 22 ετών είναι ο Λευτέρης ο Αστράς. Ναι, άρα εντάξει, ναι. Ναι. Πρέπει να είναι αυτός, ο Πέτρος ο Αστράς που ήταν στον Ηρακλή. Χρόνια ναι. Πολλά στον Χρήσταθο. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι, πεντάρα από την Καλαμάτα, πότε ήταν η Χρήσταθο. Εξάρα. Μια φορά φάγατε 5 γκολ σε ένα ημίχρονο στο δεύτερο στην Καλαμάτα. 6-6-6, το 2000 είναι. 6-1. Πάντω έχετε κάνει αυτό το τρομερό, ή το έκανε άλλη ομάδα. Ποιο? Το 0-0 ημίχρονο, 5-0 τελικό στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, αν το θυμάσαι. Τη χρονιά που πέσατε. Το θυμάμαι μια χαρά με Κατεργιανάκη θερματοφύλακα. Παναγία μου. Και είναι καλύτερο να μην πω τι μου πε σου πε άκουσα για εκείνο το μάτσο. Είναι προτιμότερο. Και εμεί, για να αυτοσαρκαστώ. Ποιοι παίχτε μου ήταν. 1-2-5 στο Καφατζόγλιο, Ηρακλής Καλαμάτα. Ναι, μέσα ήμουνα. Γενικά μοίραζε πεντάρες η Καλαμάτα. Ναι, δηλαδή. Και μέσα ήμουνα. Ναι. Μαύρη φύελα. Η Καλαμάτα με Δέδε, Τεγγελίδη, Λιμπερόπουλο, Σαμ Τζόνσον. Ο Άρης μια χρονιά είχε βάλει 4 μαζεμένα στην Καλαμαριά, 5 που είχε βάλει, παιδί μου, σε 15 λεπτά. 5-0, μέσα στο Χαριλάου. Εντάξει. Ένα άλλο τρομερό, όλοι οι απολωνιστές. Άκου λίγο, μην φύγεις. Από Καλαμάτα, μην είναι Καλαμάτα. Ναι. Λοιπόν, Λιμπερόπουλος πηγαίνει στην ΑΕΚ. Ναι. Στο Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Στο Παναθηναϊκό, ναι. Βλέπω Καλαματιανό καλοκαίρι. Μου λέει τι ομάδα σε φίλε κτλ. Ποδοσφαιρικά, πιάσαμε συζήτηση. Με παρία ήταν εκεί. Λέω Ηρακλής. Παίρνετε, λέει, το αστέρι μας, το παικταρά μας. Το Μπαχράμ, το Μακαρίτη. Όχι. Το Δρούγα. Όχι, το Δρούγα σκόμετα ήρθε. Τον goalkeeper. Ποιο? Ποιο, τον Κελπέκι. Ήταν έλα, τότε το μεγάλο αστέρι. Λέει... Παίξαν αστέρι στη Βέρεια, Μάριο. Όταν έπαιζε στη Βέρεια και έπαιζε ελπίδες. Μου το λέει Καλαματιανό, σου λέω. Φίλε, παίρνετε τον goalkeeper της Εθνικής για την επόμενη δεκαετία. Τον είχαν για τέτοια. Ο Λιμπερόπουλος λέει να δούμε αν βγει. Είναι πολύ καλός να δούμε αν βγει. Είναι και ωραίο παράστημα για να το πούμε. Φάγαμε την πατάτα. Καλές προοπτικές. Και ελπίδες όταν έπαιζε στη Βέρεια, στην καλή Βέρεια τότε. Αλλά μετά εξέλιξη 0 τώρα, εντάξει. Μου έκανε παράπονο παίκτη του Ηρακλή προχθές. Εσύ λέει με πας, αλλά δεν με βάζει να παίξω. Ποιος? Ψιλοβρετανόσκυλο. Τον πάω πολύ. Παίκτης? Από τον Αγροτικό Αστέρα τον πάω. Πες το ρε φίλε, άντε. Άντε τον κόλλησα, ναι. Κουκόλλης. Α, ναι. Κάτι θα έλεγες για τους απολωνιστές. Ναι, οι απολωνιστές όλοι οι παιδιά Λίβερπουλ, ήταν τρομερό πράγμα. Ναι. Όπως το Μιχάλη Φωτιάδη. Άρα, Φωτιάδη. Μα ξέρεις γιατί. Έκανε δουλειά. Γιατί είναι πόντι. Γιατί είναι πόντι. Καλά, ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι πόντι. Θα σε πάρει ο άλλος τώρα. Θα τρέχεις. Θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Συνέχισε η Μαρία. Διάλειμμα, ναι. Έγινε και διάλειμμα, παιδιά. Πάμε. Πρώτα τον φίλο και μετά διάλειμμα. Πρώτα τον φίλο και μετά διάλειμμα, παρακαλώ. Μ' ακούτε. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Ναι, έχω 10 λεπτά από το κινητό και είμαι και σε κίνηση. Λοιπόν, μια κουβέντα μόνο για τον Μάριο. Για κινητό. Το συγκεκριμένο συγκρότημα που λέτε, ναι. Στην Πάτρα, θα σας παρακαλούσα πολύ να δείτε την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, ναι. Και να δείτε ότι δεν το ούτε Μητρόπολη μπαίνει στη μέση, ούτε τίποτα. Είναι για τεχνικούς λόγους, λέει για μερικές μέρες αργότερα. Για προβλήματα που υπαρκτά τεχνικά. Και δεν έχει καμιά σχέση με λογοκρισία. Το γελάει, αυτό το άκουσα. Το άκουσα. Γελάνε και οι τεχνικοί. Ωραία, διαβάστε την ανακοίνωση και μετά αντικρούστε την. Μην λέτε όμως ότι. Άρα θα γίνει μετά από 5 μέρες, ας πούμε αυτό. Ρε παλικάρι μου. Ναι, ακριβώς. Ο Γελάκης δεν πηγαίνει. Ο Γελάκης δεν έπαιξε. Δεν ξέρω γιατί δεν πηγαίνει. Διαβάστε μου την ανακοίνωση. Μην κάνετε το έμαθα προγράμμα. Για τεχνικούς. Τι να πει. Το μάθατε. Βρε παλικάρι μου. Βρε ψυχή μου. Τι να πει για δικαιολογία. Τι ανακοίνωση να βγάλει. Έκραξε όλη η Ελλάδα. Για να ακούσουν και τηλεθέατες. Δεν την έχω μπροστά μου. Την έχω διαβάσει και εξηγεί απόλυτα γιατί έγινε η αναβολή και όχι καμία λογοκρισία κλπ. Και με σάμα σαν τον Πελετίδη. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα πέγαινε. Ρημαδιό θα παίξουν φυσικά. Εννοείται. Καλά, και στη Γεωργία παίξανε. Και στη Γεωργία παίξανε. Μάρια, αφού δεν θα πήγανε φυλακή. Μείνανε φυλακή δύο μέρες. Αν παίξει, δεν θα είναι. Ακούσαμε, την έβγαλε την ίδια μέρα την ανακοίνωση. Ωραία. Λοιπόν, είναι κουκουέ και θέλει να το φάει. Γι' αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γι' αυτό τα λέει. Να ξέρετε. Αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Προπαγάνδα κάνει. Προπαγάνδα κάνει. Ποια προπαγάνδα κάνει. Προπαγανδιστή μεγάλο. Όλη η Ελλάδα βούηξε. Εγώ κάνω προπαγάνδα. Εμένα περίμενε όλη η Ελλάδα. Δεν μπορούσαμε χθε το Βικελίδη θα το βουητό. Δεν μπορούσαμε. Ποια όλη η Ελλάδα. Μόνο εσύ σχολεί αυτά. Δηλώνω ερωτευμένο με Ράνια Σβίγκου. Ναι, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Δες εδώ τι έχεις τον πέστο ψητό τώρα.
Δηλαδή κλαμπάρες εδώ. Τι μου αρέσει τη φωτογραφία που φαίνεται ότι είναι στεγνό, όχι λίγδα. Αν ακούσουμε μετά από καιρό τεχνικά προβλήματα στο 8-ball, να ξαναβγεί ο φίλος. Εδώ, μπες στο ψητό με το αυγό πάνω από τον μπέργκερ. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Πω. Τι τηλέφωνο έχει, ρε. Τηλέφωνο, θα σου το πω αμέσως, κυριούλη. Ναι. 23 10 60 22 20. Θες να μάθεις και πού βρίσκεται. Ναι. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στην Αυρούπολη. Πού ακριβώς? Πίσω από την Πολυνέζα Αριστών. Μείον 20% στην πρώτη παραγγελία. Και νηστίσιμα έχω. Έχω μπέργκερ, νηστίσιμα να φάω. Βέβαια, και δεν έχουμε. Καβούρι, μπέργκερ και άλλα. Αν ακούνε στο μπες στο ψητό. Ναι, ακούνε. Είμαι άρρωστο, τη λατρεύω. Ναι. Ποιος ήταν... Πες το ψητό, πες, μη φεύγει σε άλλο θέμα. Ποιος ήταν ο σύζυγός της? Ο Βαλτζής. Δεν ζει πια. Πες. Λοιπόν, αν ακούνε στο πες το ψητό, επειδή δεν μπορώ να κινηθώ εύκολα προς την περιοχή εκείνη. Τώρα δεν μπορείς και να κοιμηθείς, να ξέρεις. Στείλτε κάτι προς τα εδώ για Μάριο Ασλαμή. Από τον πες το ψητό. Break, έχουμε κάτι πόντιους που περιμένουν τον Μάριο απ' έξω. Αύριο θα έχουμε Άρης ΠΑΟΚ. Εισιτήρια. Α, για τον μπάσκετ, ε. Ναι. Ωραίο, okay. Και θα δούμε. Μας δίνετε τη 10? Όχι. Και θα δούμε αν δώσουμε τίποτα για. Αυτό θα σας δώσουμε. Θα δούμε αν δώσουμε τίποτα για θέατρο. Παιδιά, μισό λεπτό να διαβάσουμε μόνο δύο μηνυματάκια. Ναι. Κλείνουμε το διαγωνισμό για τα γυαλιά ηλίου. Το κλείνουμε. Για να διαβάσουμε και τα μηνύματα άνετα. Κατέβα λίγο, Χρυσανθέ, πάμε λίγο στην αρχή. Ωραία. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Θα τολμήσω να πω ότι το Whisky in the Jar από Metallica είναι η μόνη διασκευή που είναι καλύτερο από το original. Μπορεί να χαρακτηριστεί η ιεροσιλία, αλλά ήταν λίγο soft λόγω έλλειψης Scott Gorham και John Sykes. Μάριο, βάζε μόνο Thin Lizzy σήμερα και για να πιάσεις μόνο τα best of θα τελειώσεις μεθαύριο. Εννοείται, συγκροτηματάρα, χρόνια πολλά πρώην χοντρέ και να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, και ειδικά το παοκτσάκι σου. Ξέρεις εσύ. Δύσκολα. Ποιον εννοεί, το Χριστό? Γιατί, αυτό είναι επίθεση. Χρυζαρέ, γίνει αυτό, ε. Συμφωνώ για την Λίζη, αν ήταν και μόνο ο Σκοτ Γκόραμ, θα έμπαινε Αμερικανιά. Γιατί ως γνωστόν είναι ο μόνος Αμερικανός που φόρεσε τη φανέλα των Θιν Λίζη και είχα βλέπεις την τύχη. Βλέπεις κάποιο παοξάκι εδώ? Α, να, ο μικρός Χριστάκος. Μπράβο, ρε Χριστό. Όλα ντυμένα στα κυτρινό μαύρα. Όχι, ναι, να πω κάτι. Αυτά είναι τα κυτρινό μαύρα. Η Στέλλα. Η Στέλλα έγινε κοπελάρα. Χαραβιακού είναι αυτά. 12 χρόνια η Στέλλα. Η Στέλλα έγινε κοπελάρα. Σε ένα μήνα θα σε φτάσει. Να ρίξει τον ανιγερά. Αν θες βγάλει την ανανέωση, δεν σου πας τα νεύρα. Ναι. Ο άλλος μου λέει, παιδιά, μπορείτε να μην μου στέλνετε τον ιερό λόγο, εντάξει. Ναι. Βγάλει την ανανέωση, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο 123 έχει απαντήσει. Κράξανε, λέει, γιατί βρίζουν τον Χριστό και τους λέγανε για τον Αλάχ. Φοβάστε να πείτε κάτι κακό. Τι λες, μωρέ φίλε, Λοιπόν, το κρατικό θέατρο, το κρατικό θέατρο Βορείου. Ξέρεις εσύ αν τα λέγανε και τον Το Αλάχ. Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος, η σημαία της τέχνης. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα. Σιγά, ρε φίλε, η σημαία. Τι λες τώρα. Σιγά, τι λέτε τώρα. Σημαία της τέχνης. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Σιγά, βρε κούτρα. Και το εθνικό θέατρο. Σιγά. Τι κούτρα. Σιγά, το εθνικό θέατρο. Ωραία, ωραία. Μην ξανακούσω κακή κουβέντα για την ΕΡΤ. Μου επιτρέπει. Η εθνική τηλεόραση. Κούτρα, ξέρεις ποιο το κρατικό θέατρο. Οι δημοσιογράφοι. Εγώ, αν δεν πάρω ειδική πρόσκληση, πληρώνω. Παίρνεις ειδική πρόσκληση πάντα. Εσύ, ο Ματζιούκης και ο Κόλκας πηγαίνετε τζάμπα. Ο Παπαδόπουλας πρέπει να πληρώσει. Έτσι. Ο Κιώσης πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τα βέρα στην καβάλα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, δύο διπλές προσκλήσεις. Αλλάζουμε, ρε. Για να πάω σε εθνικό θέατρο κούτρα, να πάω στην ταβέρνα στην καβάλα. Δύο διπλές προσκλήσεις για τον ήχο του όπλου απόψε στο θέατρο Αυλαία. Ναι, δεν είναι κρατικό, είναι ιδιωτικό. Τι? Εκεί πληρώνεις. Έτσι. Δύο διπλές για το αριστούργημα μένουν ακόμη 8-7 λεπτά, 10 λεπτά. Και τρεις ακροατές, πάρε. Μην πάρεις άλλους. Εφέμ και ενώ ονοματεπώνυμο, θέατρο αποστολή στο 54-526. Πάρε τους τρεις ακροατές. Ένα μήνυμα ακόμη και πάμε, Χρήσανθε. Το 899, διάβασε το, πάρω πάνω. Όχι, τα χάνουμε έτσι, Παναγιώτη. Όχι. Όχι. Τεχνικά προβλήματα για τα οποία όμως δεν θα υπήρχαν. Όχι, ξεκινάει παλού. Από πίσω. Οι Rotting Christ έχουν κάνει sold out σε όλο τον κόσμο. Και τους σέβονται παγκοσμίως γνωστές μπάντες και όχι μόνο black metal. Και εδώ στο Ελλάδα τεχνικά προβλήματα τα οποία όμως δεν θα υπήρχαν στον Αγγελάκα. Καλά, μπούφο σήμερα, φίλε. Καταρχάς, και Rotting Christ για να το κλείσουμε. Ναι. Υπάρχει εικόνα. 5.000 Τούρκοι τους προσκυνάνε. 5.000 Τούρκοι είναι κατά τους προσκυνάνε. Προσκυνάνε Έλληνες. Τεράστιο κεφάλαιο εισαγωγικό τι για την ελληνική οικονομία. Τι σημαίνει αυτό? Ο Σαπίζων Ιησούς. Έχουν παίξει, έχουν παίξει σε όλο τον πλανήτη 5.000 sold out. Έτσι. Και είναι full χριστιανοί ορθόδοξοι. Τότε γιατί λέγονται? Και ο Σάκης και ο αδερφός του και το γνωρίζουν καλά στα γρεβενά, σε εκκλησίες και μοναστήρια. Αλλά μιλάμε για μπούφους.
Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ποιοι είναι καλημέρα. Που Ρότιν Χάρις είναι κουμπούφι. Όχι, η κατάλαβες. Η άλλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη, οπαδό του Ηρακλείου. Πάμε, κύριε Βασίλη, έχουμε λίγο χρόνο. Περιμένουν κι άλλοι. Χρήσατε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι χάρη στο Αγίου να σε ακολουθεί πάντα. Να είστε καλά. Τι να σου πω. Φυσικά, αγαπητοί μου φίλοι, η ελευθερία της τέχνης δεν κόβεται από κανέναν, ούτε απαγορεύεται. Μπράβο, κύριε Βασίλη. Απλά η τέχνη θα πρέπει να μην εξασκείται δημόσια. Οπα. Όταν είναι ένας χώρος ο οποίος επιδέχεται και εισιτήριο για να μπεις να τη δεις, είσαι υπεύθυνος να πας να τη δεις και να ακούσεις αυτά που λέει ο άλλος ή να δεις έναν πίνακα ζωγραφικής που την αισθητική των αλλωνών μπορεί να μην ταιριάζει. Σωστό. Εμένα η Γκουέρνικα δεν μου αρέσει. Λοιπόν, σωστό. Από εκεί και πέρα η πρόκληση έξω είναι αυτή η οποία ενοχλεί. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Ούτε η δική μας εκκλησία, όποιο βιβλίο και να ανατρέξετε, από όπου και να έχει εγγραφεί, δεν έκανε ποτέ συνοδικό δικαστήριο για να καταδικάσει πολίτες. Ναι. Αυτά τα κάνανε οι ροξεδεστές του Πάπα, ναι, οι Αγγλικανοί που καίγανε τους μάγους και τις μάγισσες. Τον Καζαντζάκη τον, δεν τον αφόρησε η εκκλησία. Ναι, τον δολοφόνησε. Α, για φόνο μιλάμε. Φυσικά, προπολογισμούς και αυτά. Που δέχονται οποιοδήποτε είναι αντίθετη με οποιοδήποτε άλλη θρησκεία στον κόσμο. Μάλιστα. Είναι δυνατόν ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές όταν έβγαλε τους σατανικούς στίχους να στείλει ο Χωμεϊνί πράκτορ σε όλο τον κόσμο να τον εκτελέσουνε. Ναι. Είναι δυνατόν επειδή βγήκε η γεωλογραφία του Μωάμεθ ενός ανθρώπου ως εγώ και εσείς. Ναι, ωραία. Προφήτης. Ωραία. Να στείλει στα Σαγλία Γκντό τους εκτελεστές για να εκτελέσουν τους δημοσιογράφους. Σωστό. Ωραίος, κύριε Βασίλη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν αντιμετώπισε έτσι. Σωστό. Ο αφιερωσμός και η ακοινωνισία είναι θέμα θρησκευτικό. Σωστό. Ωραία, κύριε Βασίλη. Πάμε, περιμένουν άλλη δύο. Να είστε καλά, καλημέρα. Δυστυχώς. Έχουμε πίεση χρόνου. Χίλια συγγνώμη, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον κύριο. Από τον κύριο Βασίλη στον κύριο Κώστα. Πάμε, κύριε Κώστα. Λοιπόν, Μάρι. Είσαι και βεζέα στην Ποντιακή, θα πει φλίαρος. Δεν προλαβαίνουμε να επικοινωνήσουμε. Ναι, πάμε, κύριε Κώστα. Λοιπόν, χθες σε βρήκα που μου είπαν ένας γνωστός. Πού με βρήκες? Το βράδυ στην εκπομπή του Ζαγόρα. Σε άκουσα. Που έστειλες μήνυμα. Το άκουσα, ναι, που έστειλα μήνυμα. Ότι το μόνο ωραίο που έχει η Κατερίνη είναι ο δρόμος προς την Αθήνα, ναι. Εγώ σου είπα να επισκεφθείς το πάρκο, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Έχει παγόνια. Εγώ δεν σου είπα ότι η Κατερίνη είναι ωραία πόλη. Και εγώ, κύριε Κώστα, χιούμορ έκανα. Έχει κι άλλα ωραία η Κατερίνη. Δεν είναι ωραία πόλη. Είναι πολύ ωραίος ο νομός της. Στους 107 και 4 ακούει λίμπερο πάντως. Ναι. Το πάρκο αυτό που λέτε είναι στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Ζώα έχει μέσα. Έχει κάτι παγόνια. Έχει ό,τι θέλεις έχει. Ζακάδια, ελάφια, αντιλόπες, φασιανούς. Ό,τι θέλεις έχει. Αντιλόπη μέσα στο πάρκο στην Κατερίνη. Ό,τι φορά τα ακούω. Θα έρθω τώρα. Φασιανό, Πικάσο. Όταν λέω αντιλόπη, καλό λάθος. Ζαρκάδι ήθελα να πω. Έχει ζαρκάδι ζωντανό στο πάρκο, Κατερίνη, τώρα. Τώρα σκηνικός το πυροβόλησε. Άλλο. Θα έρθω. Λιονταράκι. Πραγματικά θα το πυροβολήσει. Είναι δώρο ενός δικηγόρου επιστήφιου φίλου του σχωρεμένου του αδερφού μου. Δικηγόρο. Ο οποίος είχε και άλογα, είχε και πολλά. Αλλά είναι πολύ, επειδή ήταν η δαπάνη πολύ μεγάλη. Το όνομά του μπορούμε να το πούμε, το όνομα του δικηγόρου. Λεωνίδας Μελετλίδης. Λεωνίδας Μελετλίδης. Τι λέω, ναι. Χίλια μπράβο στον άνθρωπο. Τα πάω και δεν το ξέρω. Ναι. Επειδή ήταν τα πανηλά, ρε παιδί μου, αυτά. Τα δόρισε στο πάρκο. Ωραία. Περίμενε. Τον Ιορδάνη του ΠΑΟΚ τι σχέση έχει? Λεωνίδας Μελετλίδης. Ποιον? Με τον Ιορδάνη. Ποιον Ιορδάνη? Δεν ξέρω κανένα Ιορδάνη. Ο πιο γνωστός Μελετλίδης είναι ο Ιορδάνης. Και ο τέτοιος δεν είναι.
Ναι. Τι επαγγέλλετε. Μάπες. Θα σου πει ο Σταύρος στην επόμενη εκπομπή. Εισαγωγές, εξαγωγές. Βάζουμε, βγάζουμε, ξαναβάζουμε. Γεια σας, παιδιά. Μόνο αυτό, κύριε Κώστα. Στον Πιερικό έπαιξε Αστράς, αυτό ήθελα να πω. Επόμενη γραμμή και τελευταία, έτσι, Χρήστο. Τελευταία, πάμε. Ο Ιορδάνης στην ΠΑΕ δουλεύει κανονικά. Χρωστάμε δύο μηνυματάρες για σχολεία. Κυκλοπάς. Καλημέρα. 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 Παναγιώτη, τι γίνεται. Καλά, Κώστα. Ο μοναδικός Πόντιος που είναι United. Χρύσανθος γιορτάζει σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Γιορτάζει. Χρύσανθε, να σε χαίρω τα παιδάκια σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και ο Άρης να αποτυχάνει. Ευχαριστώ. Για να τον χαίρονται πρέπει να τον έχουν να μην τον τραμποκίζουν οι παοξίδες. Επισκέφτηκα εγώ το πάρκο το χειμώνα φέτος. Αλήθεια. Είχε αντιλόπες. Ελαφάκια ήταν. Ελαφάκια. Ή και πουλιά. Και πουλιά είχε. Για την Κατερίνη κάτι είναι. Αλλά δεν είναι και ζωολογικός κήπος, είναι ένα πάρκο. Ενώ ωραίο, εκεί που μένεις εσύ δυτικά είναι, είστε όλοι, κάτσε καλά. Κάτσε μη σου έρθει με μηχανάκι τώρα, περίμενε. Βασικά η Κατερίνη έχει τον Όλυμπο, τι να λέμε τώρα. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχει και τίποτα άλλο. Σωστό. Μόνο και... τον Όλυμπο που έχει φτάνει. Σωστό. Τι τον κάνεις τώρα. Λοιπόν. Τους καρφαλώσεις. Γιατί η Πόντι δεν γίνεται να είναι United. Είσαι ο μόνος που ξέρω. Οι 9 στους 10 που είναι από όλων πόντου είναι Λίβερπουλ. Ξέρω 100 άτομα, είναι όλοι Λίβερπουλ. Λίβερπουλ όλοι. 9 στους 10, ξέρεις 9 άτομα που είναι από όλων πόντου. Ξέρω, ναι. Τι λέτε, 9 ξέρω. Άτομα. Και παραπάνω. Και πολύ παραπάνω. Ρε φίλε, το ψέμα σου δεν έχει όρια. Ξέρεις γιατί το λέω. Πριν έλεγες 5.000 Τούρκοι προσκυνάνε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τι παράδειγμα ήταν. Δηλαδή επειδή 5.000 Τούρκοι προσκυνάνε αυτούς που λες εσύ όχι τραγουδάνε, πρέπει να τους προσκυνάμε και εμείς. Δεν το καταλαβαίνω. Οι Ρότι Κράιστ έχουν κάνει 800 σολτάου σε όλο τον πλανήτη. Κρατάνε ψηλά την Κυανόλευκη σε όλο τον πλανήτη. Το ότι 5.000 Τούρκοι προσκυνάνε μια ελληνική μπάντα κάτι σημαίνει. Ναι, για σένα, για μένα τίποτα δεν σημαίνει. Εκεί είχαν και καλά. Εκεί δεν μου λες, την ώρα προσκυνούσαν. Περίμενε, την ώρα που προσκυνούσαν είχαν την καλανόλευκη Rotten Christ. Και προσκυνούσαν οι Τούρκοι. Ένα βίντεο από αυτό μπορείς να μου βρεις. Έχουν κομμάτι με εισαγωγή. Ένα βίντεο τέτοιο μπορείς να βρεις. Έχουν κομμάτι με εισαγωγή από τις σφαγές στη Μικρά Ασία. Άσε την ελληνική σημαία προσκυνάνε οι Τούρκοι. Το κομμάτι αλλάχ ψηφίσει. Εκείνη την ώρα ο Ερντογάν, εκείνη την ώρα το σηκώνει το αεροπλάνο από πάνω τους. Για τους καθαρίζει όλους. Δεν προσκυνά την ελληνική σημαία. Στο δεύτερο δίσκο έχουν ωραίο κομμάτι. Αλλάχ ψιψίνα. Ναι. Αυτά κότσα. Κότσο. Κλείσε. Μάρι, μηνύματα. Απαντήσε μου να δώσω τα quiz. Χαμός γίνεται. Ναι, πάμε στα μηνύματα. 123. Προσπάθησε να απαντήσει. Ήταν λάθος. Παλιπεδισμός. Λοιπόν. Παναγιώτη, πάμε. Χρήσατε πάμε στα μηνύματα για να κλείσουμε. Ρε φίλε μας και συνεχίσουμε. Και μετά βάλτε. Rotten Christ. Άντε. Άντε, Αριανάρα. Θυλίζει. Έβαλε, θυλίζει. Αριανάκι να σου. Κατέβα λίγο ρε Χρυσάτε, να πούμε τι χρωστάμε. Λοιπόν, πάμε για το θέατρο, τώρα ξυπνήσατε. Λοιπόν, το διαβάσαμε αυτό. Πάμε τώρα στον Γέστε 7, ο οποίος είναι και ο νικητής για τα Opticon Express. Opticon Express. Απαντάει με στυλ. Στυλ. Τι να έκαναν ρε Μάριε, μοίρασαν τα γλυφιτζούρια και περίσσεψαν δύο. Τα έδωσαν στις σημαίες τους. Κοντός, βγάλ το τέτοιο. Και ψηλός. Κοντός, ψηλός. Πού είμαστε? Εδώ. Την έβγαλα! Πού είναι ρε Παναγιώτη? Χαμένος είναι τελείως. Ποιος είναι ρε εσύ? Τον είδα τώρα. Κοντός ψηλός. Παπαδόπουλα μην ξεχνιέσαι, 65%. Γέστε 7 λοιπόν. Το είπαμε αυτό. Μίμης Δωμάζος, Αντώνης Αντωνιάδης γλύφουνε το ίδιο χρώματος μανταρινή γλυφιτζουράκι πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο καλλιπλάστικο. Η σκηνή είναι απίστευτη παιδιά. Ούτε δίχρονα. Δεν έχω δει έτσι ούτε ο γιος του Τσαλτίδη έτσι. Με τίποτα. Πάμε, συνέχισε, γρήγορα. Λοιπόν. Και ούτε σε 41 απάντησε. 100% παλιπεδισμός, το πέσιμο στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ στο Αγρίνιο. Πολύ σωστό 3-16. Ειδικά γυαλιά για Βαφέα έχετε, ρωτάει ο 164 για τον Νίκο Βαφέα, τον στόπερ του Απόρρονα Σμύρνης που εμπλέκεται στα 4 από τα 5 γκολ του Άρεο Σεψέ. Όχι, φίλε, τα πήρε ο στόπερ του Πανετολικού από πέρσι. Τα κουτσούρια του Δωμάζου και του Αντωνιάδη απαντάει ο και το 441. Ωραία. Ο Άλεξ Σίρβερ λέει: καλά, ρε Τσομπάνι, Χρύσανθο. Τα είπαμε αυτά. Ναι. Φύγαμε. Μάριο, το διαβάσαμε. Φύγαμε. Στεφανίδη μου, εσεί. Ο Λάρσον μοιάζει με τον ξάδερφό μου που δουλεύει σε σταμάτ στο Ιρλανδέζικο τραγούδι. Είναι παραδοσιακό. Πολύ αυτά σωστό. Αυτά τα προσπέρνατα, τα είπαμε εντάξει για αυτό. Η ορθό λόγο. Το διαβάσαμε. Η Rotten Christ sold out. Τεχνικά, Βασίλη. Θέατρο, γεια σα. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, γέστε 7 τα γυαλιά.
Στο θέατρο πηγαίνουν η Αφροδίτη Αραμπατζή και ο Βασίλης Ζήχναλης. Αφροδίτη Αραμπατζή και Βασίλης Ζήχναλης. Αύριο πάω, Άρης, Άρης, πάω. Τα λέμε αύριο και με εισιτήρια κούτρα για το Άρης Πάοκ στο μπάσκετ.